Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές. Σκοπός της σημερινής μας εκπομπής είναι να αναφερθούμε επιλεκτικά σε ορισμένες αντιλήψεις και συμπεριφορές των πιστών σε θέματα λατρείας και πίστεως, που συνήθως στηρούμε εκ παραδόσεως, αγνοώντας ίσως τον βαθύτερο συμβολισμό και τη σημασία τους. Θέματα που συχνά θίγονται από του ιερού άμβονος, αλλά και που συχνά ξεχνιούνται, κατά μία άποψη, ως μη ιδιαιτέρως σημαντικά. Αλλά θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό ο κάθε πιστός να γνωρίζει με σαφήνεια τα περί της πίστεώς του και τα περί του πώς δει προσκυνήν και προσεύχεστε. Η ευλογία και η ευτυχία να έχουμε σήμερα κοντά μας οδηγό και κατηχητή, τον πανοσιολογιότατο καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Ομπλού, πατέρα Νεκτάριο, μας εξασφαλίζει προκαταβολικά την πνευματική ωφέλεια που θα αποκομίσουμε από τις παρατηρήσεις, τις υποδείξεις και τις παρενέσεις του. Γέροντα, σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Είναι δική μου η ευχαρίστηση, γιατί πραγματικά η συμμετοχή μου στην εκπομπή σας πιστεύω ότι θα βάλει ένα λιθαράκι στην προσπάθεια που κάνετε τόσο καιρό, ούτως ώστε να οικοδομείται ο πιστός λαός του Θεού. Και είναι γεγονός ότι τα λειτουργικά θέματα είναι ατελείωτα, γιατί όσο κανείς μαθαίνει, τόσο περισσότερο ενεργοποιείται ουσιαστικά μέσα στη λατρεία που είναι και το κέντρο της ζωής του χριστιανού. Είναι το Α και το Ω. Και γι' αυτό θεωρήσαμε ότι έχει ιδιαίτερη αξία και το σημερινό θέμα. Σίγουρα. Μάλιστα. Σίγουρα, και πιστεύω ότι θα είναι η απαρχή για πολλές άλλες τέτοιες συζητήσεις, όχι μόνο με μένα, με πολλούς αδελφούς και συλλειτουργούς που περισσότερο βιώνουν μέσα στην καθημερινή τους ζωή αυτήν την λατρευτική πορεία και συνείδηση της Εκκλησίας μας. Εξάλλου, πολλές φορές δεσμευόμαστε, περικυκλωνόμαστε από πολλές και σύνθετες σκέψεις και μας ξεφεύγουν τα απλά και τα θεωρούμε λιγότερο σημαντικά, αν και το κύριο νόημα της ζωής μας με προσανατολισμό τον ουρανό είναι απλό. Κοιτάω και αποβλέπω στο Θεό μου. Άσχετα αν αυτό οι άνθρωποι το κάνουν σύνθετο, με τον εγωισμό και τις ιδιοτροπίες που τους διακρίνουν γενικότερα. Είναι γεγονός ότι παλαιότερα ο κόσμος ήταν πιο απλός στην σκέψη. Εγνώριζε πολύ λιγότερα πράγματα από τον σημερινόν τον άνθρωπο, αλλά είχε πιο ουσιαστικό δέσιμο με τα τελούμενα μέσα στη λατρεία, ακόμα και αν δεν γνώριζε γιατί γίνονται ό,τι γίνονται μέσα στη λατρεία. Και με αυτόν τον τρόπο παρακολουθούσε τους μεγαλύτερους, έβλεπε πώς έφτιαχναν ό,τι έφτιαχναν μέσα στην εκκλησία, στη λατρεία, και κατά αυτόν τον τρόπο συνέχιζαν αυτήν τους την παρουσία ως συνεχιστές των παλαιότερων γονιών τους, παππούδων, γιαγιάδων, και είχαν μια αυθεντικότητα, μια απλότητα. Ο σημερινός άνθρωπος έχει τόσο μεγάλη πληθώρα εξωτερικών ερεθισμών που πολλές φορές δεν βρίσκει τον χρόνο να παρακολουθήσει και, αν θέλετε, να συστηματοποιήσει αυτά τα οποία γίνονται. Και δυστυχώς έχει μπει και η βιασύνη μέσα στον χρόνο και στον τρόπο της λατρείας. Μάλιστα. Και μου φαίνεται στο νου ένα παράδειγμα μιας μορφωμένης κυρίας, η οποία και αυτή μέσα στη ζάλη της εποχής ξεχάστηκε παρόλη τη μόρφωσή της, για να το χαρακτηρίσω έτσι, θεωρώντας αυτά τα απλά πράγματα σαν πιο σύνθετα και, αν θέλετε, και λίγο μαγικά. Κανά εκ των οποίων φυσικά θα θίξουμε και εδώ. Αναφέρομαι σε ένα ζήτημα που την απασχολούσε λόγω της ιδιαίτερης αγάπης που είχε στον άντρα της και ήθελε να τον συνεφέρει, αν και αυτός δεν είναι πρόσκειτο και τόσο προς την Εκκλησία, και σκέφτηκε ότι μία καλή μέθοδος θα ήταν να του δίνει στο φαγητό του, χωρίς αυτός να το γνωρίζει,
κάποιο ψωμί τυγμένο, εμποτισμένο με αγιασμό, αν θέλετε, και ρωτούσε και εμένα βεβαίως εμπιστευτικά, ως μέλος του κατωτέρου κλήρου της Εκκλησίας, εν πάση περιπτώσει μου το ενεπιστεύθη, ότι θα λειτουργούσε αυτή, ας πούμε, η χειρονομία. Τόλμησα να τους πω ότι η θρησκεία μας δεν είναι μαγικά. Προέρχεται από την πίστη του καθενός. Η πίστη του καθενός και η προσωπική του διάθεση για στροφή στο Θεό είναι εκείνη που τον σώζει. Όχι έμεσα. Οι υπόλοιποι έχουν μόνο ένα εργαλείο, παρακαλώ διορθώστε με, για να πρεσβεύουν να σωθεί την προσευχή τους. Είναι το πιο ουσιαστικό αυτό που είπατε το τελευταίο. Αυτό το συνιστούν και οι πατέρες, όλοι οι πατέρες και ενάρετοι σύγχρονοι γέροντες που έχουν με την παρουσία τους δώσει το στίγμα το πνευματικό στην σημερινή μας εποχή. Η προσευχή είναι το παν. Πρέπει τα γόνατά μας πραγματικά να ματώσουν από το γονάτισμα προσευχόμενοι για τον αδελφό μας, τον σύζυγό μας, τα παιδιά μας. Είναι τόσο ουσιαστική και σημαντική η προσφορά της προσευχής που πραγματικά ανοίγει τους ουρανούς και κατεβάζει την χάρη του Θεού στους ανθρώπους. Και είναι ακριβώς αυτή η χάρη που έρχεται και μεταποιεί την συνείδηση του ανθρώπου από σκληρή την κάνει μαλακή, που φωτίζει τον άνθρωπο και τον κάνει ακριβώς να δει τα πράγματα όπως δεν τα είχε μέχρι εκείνη τη στιγμή εντοπίσει. Και είναι πολύ ουσιαστικό αυτό, να μην καταφεύγουμε στα μέσα της λατρείας μας ως μαγικά μέσα, που δυστυχώς γίνεται, ή ως εύκολη λύση. Από παρερμηνία, από άνοια. Σίγουρα, δηλαδή. Σίγουρα, προς Θεού δεν μπορεί κανείς να καταλογίσει, αυτή είναι η σημαντική σε αυτούς τους ανθρώπους. Ξέρετε, είναι εύκολη λύση το να δίνουμε στον άλλον ένα εμποτισμένο ψωμί μέσα σε αγιασμό. Δεν θέλει πολύ κόπο το να γονατίσει όμως κανείς και να κάνει προσευχή ώρες και να πονέσουν τα γόνατα από το γονάτισμα, αυτό χρειάζεται κόπο. Χρειάζεται επίσης θυσία, χρειάζεται προσπάθεια εντονότερη, χρειάζεται ζέση καρδιάς, γιατί η προσευχή αν δεν έχει μέσα την ζέση της καρδιάς, τότε δεν έχει και μεγάλο αντίκρισμα ενώπιον του Θεού. Αυτή η καρδιά που πονάει, αυτή η καρδιά που ματώνει, βλέποντας το έλεος του Θεού, είναι ταυτόχρονα και αυτή η καρδιά που φτάνει στον ουρανό και εισακούγεται από τον Θεό και στέλνει ο Θεός τις ουράνιες ευλογίες Του. Είναι αυτό το ζητούμενο, να μπορέσει κανείς να κατανοήσει το ότι η θέση του μέσα στην Εκκλησία δεν είναι θέση μαγική. Τελεί και κάνει ό,τι κάνει, έχοντας πάντοτε το όμα της καρδιάς και του νου στραμμένο στον Θεό. Έχοντας απέναντί του έναν Θεό τόσης μεγάλης αγάπης, που ο ίδιος σαρκώθηκε και κυρίως σταυρώθηκε, δέχθηκε όλους τους εμπαιγμούς, δέχθηκε τον θάνατο των τάφων, αλλά και ανέστη εκ νεκρών για να σώσει τον άνθρωπο. Σε έναν τέτοιο Θεό αγάπης δεν μπορεί ο άνθρωπος να κοφεύει, παρά ό,τι κάνει να το κάνει κάτω από αυτό το πρίσμα, κάτω από αυτό το βλέμμα του Θεού της αγάπης. Ναι, Γερδόν. Συνεχίζοντας, βεβαιότατα ήθελα να υπογραμμίσω τα όσα θα πούμε, δεν πρόκειται να αγγίξουν τις αντιλήψεις των λίγων ή πολλών εκείνων που έχουν μόνιμα άποψη για κάθε θέμα εκκλησιαστικό, για κάθε θέμα πίστεως και λατρείας, έχουν άποψη για τον κλήρο, άποψη για την δίθεν αφέλεια των πιστών, χωρίς όμως οι ίδιοι να έχουν ανοίξει από περιέργεια έστω μία φορά την Αγία Γραφή ουσιαστικά, και χωρίς να έχουν περάσει το κατόφλι της Εκκλησιάς, παρά μόνο ενδεχομένως για κοινωνικούς ή πολιτικούς λόγους, για κοινωνικές ή πολιτικές υποχρεώσεις των. Αυτοί συνήθως παίρνουν το λόγο και στα μαζικά μέσα ενημέρωσης και έχουν να μιλήσουν επί παντός επιστητού. Οι πνευματικοί άνθρωποι συνήθως συνηθίζουν μάλλον και περιορίζονται στον χώρο της προσευχής τους και εύχονται δι' άλλου τρόπου για την επίλυση ακόμα και των τρεχόντων σοβαρών κοινωνικών μας προβλημάτων. Υπάρχει τέτοια σύγχυση σήμερα που δυστυχώς ο κόσμος νομίζει ότι γνωρίζει τα πάντα περί της Εκκλησίας, περί των τελουμένων, περί της θεολογίας.
ενώ δεν έχει καθόλου, όπως είπατε, ανοίξει την Καινή Διαθήκη, δεν έχει διαβάσει καθόλου τον Λόγο του Θεού. Και περισσότερο δεν είναι απλή ανάγνωση, αλλά είναι βίωση του Λόγου του Θεού. Είναι σαν να θέλαμε ένας ο οποίος έχει δει επί παραδείγματι κάποια πράγματα να τελούνται μέσα σε ένα νοσοκομείο, αν θέλετε ακόμα και μια αλλαγή, να θέλει να κάνει τον χειρούργο κάποια στιγμή και να θέλει να μιλήσει για το πώς πρέπει να γίνει η επέμβαση σε έναν ασθενή. Καταλαβαίνετε ότι σε αυτή την περίπτωση η ημιμάθεια είναι χειρότερη της αμάθειας, γιατί ο αμαθής σταματάει, έχει επίγνωση της αμάθειάς του και λέει «εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα». Αυτός που έχει δει αποσπασματικά 5 πράγματα νομίζει ότι ξέρει τα πάντα. Και έτσι έχει λόγο περί παντός επιστητού και μη επιστητού. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό το εγωκεντρικό, το εγωιστικό πρόβλημα Μάλιστα. που κάνει τον άνθρωπο να έχει άποψη για όλα τα θέματα. Μάλιστα. Για όλα τα θέματα. Ακόμα και για τα πνευματικά θέματα. Θέματα νηστείας, θέματα, αν θέλετε, συμμετοχής στη Θεία Λειτουργία, θέματα προσευχής και να λέγει εκφράσεις οι οποίες απάδουν, πραγματικά απάδουν της πνευματικότητας και της ζωής, της πνευματικής ζωής του χριστιανού. Όπως επί παραδείγματι, θα το πω πολύ απλά, είναι αυτό που ακούγεται από τους ανθρώπους να λέγεται «Το πολύ το Κύριε Ελέησον, το βαριέται και ο Θεός». Και όμως δεν μπορεί να υπάρξει στιγμή χωρίς Κύριε Ελέησον. Το λέγουν οι πατέρες, όλοι οι πατέρες, ότι όπως είναι η αναπνοή, η ζωή για το σώμα, έτσι είναι και η προσευχή, η ζωή για την ψυχή. Και είναι πολύ ουσιαστικό να ζητά κανείς το έλεος του Θεού επικαλούμενος και προφέροντας την μονολόγηστη ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, για το Θεού ελέησον με τον αμαρτωλό». Και όμως φτάσαμε στην μορφή και στην ακραία κατάσταση να λέμε ότι το πολύ το Κύριε ελέησον, το βαριέται και ο Θεός. Μακάρι να είχαμε συνεχώς στα χείλη μας και στο νου μας και στην καρδιά μας αυτήν την μονολόγηστη ευχή, το Κύριε ελέησον. Πόσο απλή λοιπόν είναι η σχέση μας με το Θεό και εν τούτης θέλουμε και αυτή να την εντάξουμε στα δικά μας πρότυπα, στα δικά μας καλούπια. Στενά όρια. Μάλιστα. Γι' αυτό, σε πάση περιπτώσει, στους ανθρώπους, θέλοντας να προσεγγίσω το πρώτο μου ερώτημα, από αυτά τα απλά ερωτήματα που θα θίξουμε σήμερα στην εκπομπή μας, τους εναγνία ευρισκομένους και θεωρούντας ότι κατέχουν πάσα τη γνώση, το κερί, παραδείγματος χάρη, έχει και για την Εκκλησία μία και μόνο σημασία και αξία, την εμπορική. Οι ίδιοι βεβαίως δεν έχουν, όπως είπαμε και πριν, δρασκελίσει το κατόφλι της Εκκλησίας για να κάνουν το σταυρό τους, να πάρουν ένα κεράκι, να το ανάψουν και να κάνουν μια ευχή, όποια ευχή θέλουν για τον εαυτό τους και την οικογένειά τους. Και, εν πάση περιπτώσει, ας πάρουμε αφορμή από αυτό, Γέροντα, και ας αποτελέσει αυτό το πρώτο μου ερώτημα, πέστε μας για την σημασία του ανάματος του κεριού, αυτής της απλής χειρονομίας, που είναι η δεύτερη που κάνει ο πιστός εισερχόμενος στον Ιερό Ναό, αφού πρώτα κάνει το σταυρό του, μάλιστα. Θα ήθελα έτσι να πω και να διευκρινίσω σε αυτή την πορεία της συζήτησής μας ότι όταν μιλάμε για κερί, οι αλληγοριστές και οι πατέρες που πολλές φορές βλέπουν συμβολισμό στη χρήση του κεριού, μιλάνε για το καθαρό κερί και γι' αυτό που θα καταθέσω κάποιες απόψεις αναφέρονται πάνω σε αυτό το καθαρό κερί που θα έπρεπε να υπάρχει σε όλες τις εκκλησίες και στις μονές, αλλά που δυστυχώς αντί γι' αυτό τώρα χρησιμοποιείται πλέον το ακάθαρτο λεγόμενο κερί που δεν είναι καθαρό κερί, που έχει ξένες προσμίξεις και που ασφαλώς δεν έχουν τις ιδιότητες που πολλές φορές οι πατέρες βλέπουν στο καθαρό το κερί. Έτσι δηλαδή βλέπουμε στους αλληγοριστές, στους πατέρες που βλέπουν συμβολισμό στην χρήση του κεριού, ότι το καθαρό το κερί παρουσιάζει το ακυλίδωτον που πρέπει να έχει η ζωή μας. Όπως το καθαρό κερί δεν έχει ξένες προσμίξεις μέσα, έτσι πρέπει να είναι και η ζωή μας τώρα που πηγαίνουμε να ανάψουμε το κερί μπροστά στην εικόνα του Χριστού, της Παναγίας μας, των Αγίων μας. Επίσης, το κερί είναι μαλακό, πλάθεται εύκολα. Και επειδή είναι μαλακό, δέχεται και οποιαδήποτε σφραγίδα.
Μπορεί κανείς πάνω σε ένα κερί να πατήσει την σφραγίδα και να φαίνεται η σφραγίδα. Έτσι πρέπει να είναι και η καρδιά του ανθρώπου. Χρησιμοποιώντας το κερί, ανάγεται στο ότι η καρδιά του πρέπει να είναι μαλακή, εύπλαστη, για να δεχθεί πλέον την σφραγίδα, την δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Στην συνέχεια, επίσης, μέσα από την ευπλασία που έχει πλέον το κερί, έτσι όπως μαλακώνει και μπορεί κανείς να το διαμορφώσει και να του δώσει οποιαδήποτε μορφή, κατά τον ίδιο τρόπο μορφώνεται και η καρδιά του ανθρώπου όταν δέχεται την χάρη και τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Και πραγματικά, όταν θα έρθει η χάρη του Θεού, μεταμορφώνει την ψυχή του ανθρώπου, το είναι του ανθρώπου, την καρδιά του ανθρώπου. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, κανείς να τα σκέφτεται ότι έτσι πρέπει να είναι η ζωή του. Είναι εύπλαστη για να μπορεί να δέχεται τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος και μπορεί ανά πάσα στιγμή και ώρα αυτός που έχει ένα μαλακό κερί να του αλλάσει τη μορφή, κάτι που υποδηλώνει την μετάνοια, που η μετάνοια ακριβώς τα νεκρά έργα τα απομακρύνει και εισέρχεται πλέον ο άνθρωπος σε μια καινούργια διάσταση και αλλάζει τρόπον ζωής όπως αλλάζει το κερί όταν κανείς θέλει να του δώσει μια άλλη μορφή. Όλα αυτά φαίνονται μέσα από την χρήση του κεριού. Πόσο δηλαδή νοήματα σημαντικά βλέπουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας στην χρήση του κεριού. Να εδώ να μνημονεύσουμε επίσης, επειδή αναφερόμεθα στο κερί, και στο καντήλια, στο λάδι, που και το λάδι πάλι... Αν δεν σας διακόπτω, μου φέρετε στο νου και μια άλλη ρίση ενός σεβάσμιου γέροντα για το κερί, ο οποίος, αν θυμάμαι καλά, έλεγε, μα δεν προσέχετε ότι το παίρνουμε το κερί και βρίσκεται σε ύπτια θέση. Και το σηκώνουμε δείχνοντας ότι αναστενόμαστε. Πολύ σωστά. Και μετά το ανάβουμε, δηλαδή παίρνουμε φως Χριστού. Και μετά το στείνουμε ορθό για να δείξουμε ότι πλέον είμαστε κι εμείς λαμπάδες Χριστού και φεύγουμε κι εμείς. Έτσι, πολύ σωστή παρατήρηση. Μάλιστα. Πολύ σωστή. Επίσης το λάδι, το οποίο λαδάκι, είναι ο μόηχο του ελαίους. Το έλαιον, το λάδι γράφεται το δεύτερο έψιλον με αλφαγιώτενα, το έλαιος του Θεού φιλανθρωπία με έψιλον. Όμως χρησιμοποιώντας το λάδι δείχνουμε ακριβώς την εμπιστοσύνη μας στο έλαιος του Θεού. Όταν ο Νόε ήταν στην Κιβωτό και ήθελε να δει αν πραγματικά σταμάτησε η βροχή, έστειλε δύο πουλιά. Το δεύτερο ήταν ένα περιστέρι, το οποίο όταν γύρισε το έφερε ένα κλαδί ελιάς, που του έδειχνε με αυτό το κλαδί της ελιάς ότι το έλεος του Θεού έχει πλέον φτάσει, έχει αγγίξει τους ανθρώπους, έφτασε πλέον η στιγμή της καταλλαγής. Και πραγματικά το λαδάκι, αυτό που χρησιμοποιούμε μέσα στα καντήλια, μας υπενθυμίζει την φιλανθρωπία του Θεού, το έλεος του Θεού που συνεχώς ζητά ο χριστιανός, γιατί εκεί στηρίζει την όλη του βιωτή, την όλη του πορεία. Και ο Άγιος Νικόδημος τώρα, ο Αγιορείτης, επισυνάπτει στο άναμα και των κεριών και των καντηλιών κάποιους λόγους, πέντε λόγους για τους οποίους ανάβουμε και το κερί και τις λιχνίες και οτιδήποτε φωτεινό χρησιμοποιείται μέσα στην Εκκλησία. Θα μου επιτρέψετε να τους αναφέρω αυτούς τους λόγους, γιατί δείχνουν ακριβώς το πόσο οι πατέρες της Εκκλησίας μας σε απλά πράγματα βλέπουν ουσιαστικές αφορμές για προσωπική αλλίωση και αλλαγή μέσα στα τελούμενα της Θείας Λατρείας. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για έξι λόγους ανάβουμε λαμπάδες, λίχνους, καντήλια στους ναούς. Ο πρώτος λόγος είναι εις δόξαν του αληθινού Θεού, ο οποίος είναι το φως που φωτίζει πάντα άνθρωπον. Είδατε στο σύμβολο της πίστεως, ομολογούμε ότι είναι φως ο Πατήρ, φως ο Υιός, φως και το Άγιον Πνεύμα. Ο δεύτερος λόγος είναι για να διώξουμε τα σκοτάδια του χώρου. Μην ξεχνάμε ότι παλιά δεν υπήρχε ο ηλεκτρισμός και έτσι η παρουσία του φωτός ήταν μια παρηγορία για τους ανθρώπους. Μια άλλη αίσθηση, μια άλλη αίσθηση. Έτσι, ακριβώς. Είναι και η αίσθηση που δίνει το καντιλάκι όταν το ανάβουμε το βράδυ μέσα στο δωματιό μας, στο κελί μας και δίνει μια παρηγοριά στην ψυχή του ανθρώπου που την έχει ανάγκη αυτή την παρηγοριά. Ο τρίτος λόγος είναι για να δείξει χαρά και εφροσύνη. Ξέρετε, όταν έχουμε γιορτή ανάβουμε όλα τα φώτα. Έτσι λοιπόν είναι ένδειξη χαράς, εφροσύνης το άναμα του κεριού ή των καντηλιών μέσα στην Εκκλησία
ή και στο δωμάτιό μας, στο κελί μας. Ο τέταρτος λόγος είναι για να τιμήσουμε τους Αγίους μας, τους μάρτυρες, που όπως είπατε μπαίνουν στην εκκλησία, προσκυνούν την εικόνα, ανάβουν πρώτα το κεράκι και μετά προσκυνούν την εικόνα, τιμούν ταυτόχρονα τον μάρτυρα, τον Άγιο. Ο πέμπτος λόγος είναι για να μας υπενθυμίζει, λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Γιορίτης, ότι τα έργα μας πρέπει να είναι φωτεινά και να έχουμε όπως οι φρόνιμες παρθένες, τις λαμπάδες της φιλανθρωπίας και του ελέους αναμένες. Έτσι πρέπει να είναι και η ζωή μας φωτεινή, επάνω όρους κειμένη, που να μπορεί να φωτίζει όλον τον κόσμο, όλους τους ανθρώπους, και να βλέπουν τα καλά μας έργα, την φωτεινή μας ζωή, τη φωτεινή μας πορεία και να δοξάζουν τον Πατέρα τον εν της ουρανής. Και ο έκτος λόγος, που πραγματικά είναι πολύ σημαντικός και που ίσως οι χριστιανοί το εφαρμόζουν, αλλά χωρίς να ξέρουν ότι και ο ίδιος ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, το παρατηρεί και το τονίζει, είναι ότι ανάβουμε το κερί και ζητάμε, ανάβοντας το κερί, να συγχωρεθούν οι αμαρτίες ζώντων και κοιμημένων αδελφών μας και ημών των ιδίων. Ανάβουμε το κερί και προσευχόμεθα. Προσευχόμεθα για οποιοδήποτε αίτημα θέλουμε να προσφέρουμε ενώπιον του Θεού. Και με όλους αυτούς τους λόγους που βλέπουμε πόσο όμορφοι και κατανυκτικοί είναι, ο χριστιανός βλέπει το άνομα του κεριού όχι σαν κάτι το μαγικό, αλλά σαν κάτι ουσιαστικό που του δίνει αφορμή να σκεφτεί την δόξα του Θεού, να νιώσει παραμυθία, ταυτόχρονα να τιμήσει τους Αγίους, αλλά να προσευχηθεί για τους ζώντες και κοιμημένους και όπως επίσης να του υπενθυμίσει το άνομα του κεριού ότι πρέπει να είναι η ζωή του φωτεινή, καθαρή, λαμπερή, για να μπορεί έτσι με αυτόν τον τρόπο να πορεύεται μέσα στους ανθρώπους και να δοξάζεται ο Θεός. Ξέρετε, αυτή η καθαρότητα, αυτή η ομορφιά είναι εκείνη που πραγματικά έχει ανάγκη ο κόσμος σήμερα. Τα φώτα είναι η ζωή μας που θα έχει ενωθεί με το θέλημα του Χριστού. Όταν θα το έχουμε πετύχει αυτό, τα πάντα θα είναι φωτεινά. Θα είμαστε πραγματικά λαμπάδες που θα κεγόμαστε ενώπιον της αγάπης του Θεού. Και όπως το κερί ενώνεται με τη φωτιά και δίνει αυτό το ηλαρόν και αυτό το όμορφο και κατανυκτικό και μεταμορφώνει τα πάντα, έτσι και ο άνθρωπος όταν καίγεται από το φως της χάριτος του Θεού, πραγματικά είναι παρηγοριά για τους ανθρώπους και χωρίς να μιλάει, χωρίς να λέει απολύτως τίποτα. Γιατί είναι η παρουσία της χάριτος του Θεού που ηρεμεί τα πάντα. Ζει έτσι ο άνθρωπος την παραδείσια κατάσταση που είχε ο Αδάμ μέσα στον παράδεισο, που δεν υπήρχε τίποτα το άγριο, τίποτα το κακό, γιατί όλα ήσαν κάτω από την χάρη και την παρουσία αυτού του ίδιου του Θεού, που ο Αδάμ και η Εύα είχαν μέσα εκεί στον παράδεισο. Και ίσως αυτό μπορέσουμε να το νιώσουμε όχι με μαγικό επαναλαμβάνω τρόπο, αλλά με ουσιαστικό, όταν διαβάζουμε τις ζωές των Αγίων μας, που βλέπουμε πολύ απλά ότι ήταν λαμπάδες φωτεινές. Σε λίγες μέρες θα έχουμε και τη μνήμη του Αγίου Αντωνίου. Θα σας υπενθυμίσω εκείνο το περιστατικό που κάποτε πήρε ο Μέγας Αντώνιος έναν υποτακτικό του και πήγε στην Αλεξάνδρεια. Του λέει, παιδί μου, θα πάμε να κάνουμε κήρυγμα, να μιλήσουμε στους κατοίκους της Αλεξάνδρειας. Επήγαν λοιπόν, ο υποτακτικός ακολουθούσε πίσω τον γέροντα, φτάσαν στην Αλεξάνδρεια, περιδιάβηκαν τους δρόμους, τα σοκάκια της πόλης και μετά έφυγαν χωρίς να πούν τίποτα. Και όταν τον ρώτησε ο υποτακτικός, μα γέροντα, δεν θα μιλήσετε, δεν θα πείτε κάτι για να στερεώσετε στην πίστη τους κατοίκους της Αλεξάνδρειας, ο Μέγας Αντώνιος το απάντησε ότι εάν δεν τους έδωσε κήρυγμα μετανοίας η ίδια μας η παρουσία, ούτε τα λόγια μας θα μπορέσουν να τους πείσουν. Είναι ακριβώς η συνέστηση που είχαν αυτοί οι ενάρετοι άνθρωποι, ότι η χάρη του Θεού δεν χρειάζεται λόγους. Χωρίς φυσικά να φτάσουμε στην άλλη πλευρά και να πούμε ότι ο κηρυκτικός λόγος δεν είναι απαραίτητος μέσα στην λατρεία. Είναι κάτι το διαφορετικό. Όμως, λόγια χωρίς έργα, χωρίς πράξεις, είναι ένα νεκρό βιβλίο που δεν λέει τίποτα. Μάλιστα. Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι το άνομα του καντήλιου. Πάρα πολύ. Ως ελαχίστη χειρονομία, εν πάση περιπτώσει, ένδειξη και προς τον Κύριο ότι σε θυμάμαι, Κύριε, να ανάβοντας το καντιλάκι σου και μέσα από αυτό το φως θα μας υπενθυμίζει τόσα πράγματα. Μάλιστα. Που πρέπει να έχουμε. Και θα πρέπει επίσης να πούμε και στους χριστιανούς,
να μην φοβούνται να ανάβουν τα καντήλια τους. Η μεγαλύτερη φωτιά που μπορεί να συνταρεστεί σε ένα σπίτι δεν είναι από το καντήλι, αλλά είναι από τις αμαρτίες ημών των ιδίων. Έχετε δίκιο. Ο μεγαλύτερος κλειδονισμός στο σπίτι είναι τα προβλήματα του σπιτιού. Όχι αυτό το καντήλι που έκαιγε για αιώνες μπροστά στις εικόνες. Είναι κάτι που πρέπει με ασφάλεια μεν, αλλά να το τηρούμε. Να το τηρούμε όπως παλιά υπήρχαν τα καντήλια που ήταν μέσα σε μια γυάλινη προθήκη, που ήταν μέσα το ποτηράκι με το καντήλι και έκαιγε ενώπιον των Αγίων εικόνων. Και επίσης θα πρέπει να προσέχουμε πάντοτε, επειδή εμείς έχουμε την ευλογία σαν χώρα να έχουμε ελιές, να τηρούμε την παράδοση και την τάξη της εκκλησίας μας. Να χρησιμοποιούμε το λάδι της ελιάς, το οποίο δέχθηκε και τα δάκρυα του Θεανθρώπου εκεί στην Γεθσημανή και ποτίστηκε από τα δάκρυα και από τον Ιδρώτα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, παρά άλλα υποκατάστατα, τα οποία θα μπορούν ίσως να τα χρησιμοποιούν κάποιοι βόρειοι λαοί ή νότιοι που δεν έχουν την ελιά και που σε εμάς δεν θα πρέπει αυτό να γίνεται. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τι ωραία το θίξατε τώρα και μου δίνετε την ευκαιρία να κάνω κι εγώ ένα σχόλιο. Ότι είναι αλήθεια ότι έχουμε εμπέσει σε αυτή την τεχνολογική πλέον, ας πούμε, και εξελεκτική βιομηχανική κατασκευή νέων προϊόντων, είτε έχουν σχέση με λάδι από άλλους καρπούς, σισαμέλαια, αργοσιτέλεια κτλ. Αλλά και στην επεξεργασία των παραφινών κτλ. Και ως ένα βαθμό παρατηρεί κανένας ότι πάλι από εσφαλμένη αντίληψη περί του γιατί το κάνω αυτό που κάνω, χρησιμοποιούμε συχνά τέτοιου είδους προϊόντα που είναι και μακράς διαρχίας, αν θέλετε, τόσο στο σπίτι μας και λέμε θα το ανάψω εκεί και έχει να φέγγει αυτό, ναι, είναι για αρκετές ώρες. Δεν θέλουμε να κουραζόμαστε, θέλουμε να απλοποιήσουμε τα πνευματικά πολλές φορές θέματα. Μάλιστα. Το άσχημο είναι όταν το κάνουμε για λόγους οικονομίας, που θεωρούμε ότι με το να κάψουμε το λάδι θα μας τυχήσει περισσότερο από το να κάψουμε κάποιο από τα άλλα υποκατάστατα. Σίγουρα είναι η ελαχίστη. Θυμάμαι χαρακτηριστικά. Σπατάλη, αν θέλεις. Θυμάμαι χαρακτηριστικά και είναι έτσι πολύ σημαντικό πώς από απλούς ανθρώπους κανείς μπορεί να φωτίζεται, να βοηθείται. Κάποτε συζητούσα με μια κυρία για το θέμα του ανάματος, οπότε μου έλεγε ότι πηγαίνει στον τάφο της μητέρας της, του πατέρα της και χρησιμοποιεί το λάδι για να ανάψει το καντήλι. Και όταν κάποιος της είπε ότι «Μα γιατί δεν βάζεις, φτωχιά γυναίκα είσαι, γιατί δεν βάζεις τώρα ένα άλλο πιο φθηνό λάδι και να χρησιμοποιήσεις το ελαιόλαδο για το σπίτι σου?» Είπε με πολύ απλότητα «Για τη μάνα μου και για τον πατέρα μου θα χρησιμοποιήσω το λάδι της ελιάς. Για μένα θα φάω όλα τα υπόλοιπα τα λάδια, γιατί δεν είναι τόσο σημαντικό το να φάω ελαιόλαδο εγώ, όσο να προσφέρω ό,τι καλύτερο στους γονείς μου που βρίσκονται εκεί στο μνήμα». Βλέπουμε δηλαδή το πόσο μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος να σκέφτεται και οικονομικά την χρήση του λαδιού στα καντήλια είτε στα μνήματα. Είναι κάτι που πρέπει αυτό να φύγει από το μυαλό μας. Μάλιστα. Δεν θα είναι τόσο μεγάλο το έξοδο, πιστέψτε με, το να χρησιμοποιήσουμε ελαιόλαδο, όσο το να δείξουμε μέσα από αυτήν την απλότητα και την συνέπεια, την αγάπη μας προς τον Θεό, προς τους κεκοιμημένους, έτσι όπως παραλάβαμε την παράδοση την οποία οφείλουμε και να συνεχίσουμε και να μεταδώσουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο το οικονομικό μέρος του θέματος, αλλά και το πρακτικό, όχι όμως με την ορθή του άποψη, υπό την έννοια ότι διότι συνέβαινε και κατά το παρελθόν και συνεχίζεται με νεότερους, ας πούμε, τρόπους. Κατά το παρελθόν γνωρίζουμε ότι συχνά για κάποιους λόγους κάποιοι πονεμένοι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει κάποιοι που είχαν χάσει δικούς τους ανθρώπους και προσιλή τους πρόσωπα και θέλαν να παραμένει το αναμένο το καντιλάκι στο κημητήριο του αγαπημένου τους προσώπου,
εφόσον δεν μπορούσαν για διαφόρους λόγους υγείας και τα λοιπά να παράσχουν αυτοί, ας πούμε, το μικρό διακόνημα στον άνθρωπό τους που χάσανε, αναθέτουν στον νεοκόρο εκεί του κημητηρίου σε κάποιον άλλον άνθρωπο που αναλαμβάνει να ανάβει τα καντήλια και τα λοιπά. Και βεβαίως μέχρι εδώ έχει μια λογική, εφόσον είμαι ανήμπορος και δεν μπορώ να προσφέρω. Αλλά αυτή η άσκηση ωφελεί και τον ίδιο τον προσφέροντα, θέλω να πιστεύω, και όταν μπορεί θα πρέπει να το κάνει. Αντιθέτως με τα σύγχρονα μέσα και ειδικά με τη χρήση των παραφινελαίων και των άλλων συναφών προϊόντων, μπορεί κανένας να έχει ένα δοχείο με τέτοιο σκεύασμα και να το βάζει εκεί πέρα να καίει επί μία εβδομάδα και να λέει ότι εξετέλεσε το καθήκον μου. Ναι, υπάρχει μια παρεξήγηση εκεί πέρα, πιστεύω. Σίγουρα, όπως θα ήθελα να παρατηρήσω εδώ ότι και μια παλιά συνήθεια που επικρατούσε πολλές φορές, όταν δεν μπορούσαν να πάνε στο μνήμα, είχαν μια φωτογραφία του και κοιμημένο εκεί μέσα στο σπίτι τους και άναβαν ένα καντιλάκι επιπλέον εκεί στη φωτογραφία, που, του εικονιζόμενου προσώπου που είχαν χάσει. Είπατε όμως μια κουβέντα. Ακόμα και αν έχουν αυτήν την χρήση κάποιων προσώπων που πηγαίνουν και ανάβουν τα καντήλια, να μην επαναπαύονται, να μην ξεχνάνε να πηγαίνουν όταν βρίσκουν ευκαιρία και αν θέλετε να επιδιώκουν να βρίσκουν ευκαιρία, να πηγαίνουν και αυτοί εκεί στο μνήμα για να προσευχηθούν. Να προσευχηθούν, γιατί όπως είπαμε, ο τελευταίος λόγος του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου είναι ότι ανάβουμε το κερί, το καντήλι και ζητάμε από τον Θεό τη συγχώρεση των αμαρτιών ή την εκπλήρωση οποιοδήποτε άλλο αιτήματος. Και ξέρετε, και οι κοιμημένοι έχουν πολύ περισσότερο ανάγκη τις προσευχίες μας, γιατί οι ίδιοι δεν μπορούν να κάνουν κάτι στην κατάσταση που βρίσκονται. Αντίθετα, εμείς μπορούμε να προσευχηθούμε, μπορούμε να μπούμε σε κόπους και να ζητήσουμε από τον Θεό την βελτίωση, αν θέλετε, της πνευματικής τους κατάστασης εκεί όπου βρίσκονται, στη μέση κατάσταση που βρίσκονται μέχρι τις Δευτέρες Παρουσίες, όπως λέγουν και οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Και αυτή η δική μας αγαπητική προσπάθεια θα είναι εκείνη που θα κάνει και τον Θεό να δεχθεί την προσευχή μας. Γιατί ο Θεός μπροστά στην αγάπη των ανθρώπων κάμπτεται, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Και όταν βλέπει τα στρατευόμενα μέλη Του, όταν βλέπει τους προσφυλείς ενός και κοιμημένου να κάνουν, να υποβάλλονται σε τέτοιους κόπους, να κάνουν προσευχή, να πηγαίνουν να ανάβουν το καντήλι, να ζητούν να αδιαλείπτος το έλεος του Θεού για τον και κοιμημένο, ο Θεός πραγματικά κάμπτεται. Και είναι αυτό που έλεγε ο γέροντας Παΐσιος, ότι ακόμα και ένας κατάδικος να είναι μέσα στα έγκατα μιας φυλακής, όταν πηγαίνουν οι συγγενείς του φυλακισμένου και ενοχλούν τον διευθυντή της φυλακής συνεχώς και του ζητούν βελτίωση, αναγκάζεται προκειμένου να γλιτώσει ο διευθυντής αυτήν την όχληση, να τον βγάλει από εκεί που βρίσκεται και να τον πάει σε μια καλύτερα κατάσταση. Και συνεχίζουν οι συγγενείς με απότερο σκοπό να γίνει αποφυλάκηση αυτού του προσφυλούς προσώπου που είναι εγκλεισμένο στη φυλακή. Ο γέροντας Παΐσιος έλεγε ότι ακριβώς αυτή η αγάπη είναι εκείνη που πραγματικά κάνει τον Θεό να κάμπτεται και να δίνει όνειση την αοφέλεια, κάποια ωφέλεια, κάποια ξεκούραση στην ψυχή του και κοιμημένου και πολλές φορές να βελτιώνει και την πνευματική του κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει με την ίδια του την ζωή. Χωρίς να επαναπαυόμεθα σε αυτό εμείς οι ζώντες και για τη μέρημνα που πρέπει να έχουμε για την μεταθανάτια ζωή μας, όμως εμείς που είμεθα εν ζωή θα πρέπει να προσευχόμεθα πάρα πολύ για τους και κοιμημένους. Και γι' αυτό και το να πάμε να ανάψουμε το καντήλι είναι ακριβώς μια ένδειξη της αγάπης. Μάλιστα. Είναι όπως ακριβώς θα λέγαμε, κύριε Μπαρούτα, έχουμε τα παιδιά μας στο εξωτερικό. Δεν αρκεί να τους στέλνουμε το έμβασμα, να πηγαίνουμε στην τράπεζα και άμα τους στέλνουμε τα χρήματα είμαστε εντάξει, αλλά θα πρέπει η αγάπη να εκδηλώνεται με την προσπάθεια να ακούσουμε τα παιδιά μας, να προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να επικοινωνήσουμε με τα παιδιά μας. Είναι πολύ πιο σημαντικό από το να στείλουμε τα χρήματα. Είναι αυτή η αγάπη που δεν ολοκληρώνεται με τα χρήματα, αλλά από τα χρήματα είναι απλά μια μορφή και μια μικρή έκφραση της αγάπης, μιας αγάπης γενικότερης που
έχει και την συγκεκριμένη διάσταση της χορηγίας και καλύπτουν ένα υλικό, και καλύπτουν ένα υλικό μέρος, ακριβώς, ναι, ακριβώς. Το ενδιαφέρον. Έτσι λοιπόν πηγαίνουμε στα μνήματα, ενδιαφερόμεθα για τους κεκοιμημένους, πηγαίνουμε στην εκκλησία, πηγαίνουμε πρόσφορα για να προσευχηθούμε και για τους ζωντανούς και για τους κεκοιμημένους. Ζητούμε από τον ιερέα την μνημόνευση των ονομάτων. Ανάβουμε το κερί μας στην εκκλησία και ζητούμε τη συγχώρεση και των δικών μας αμαρτιών και των αμαρτιών όλων των ανθρώπων. Και καλό θα ήταν εδώ να πούμε και κάτι που πολύ εύστοχα το παρατηρεί και ο γέροντας της Μονής Τετάρνης, ο γέροντας Δοσίθεος, ότι δεν είναι ανάγκη να ανάβουμε πολλά κεριά και να γίνεται ένας κατακλυσμός. Αυτό είναι μια ιστορία, πράγματι, ειδικά κατά το Τρισάγιο συνηθίζονται από παλιά μια συνήθεια. Οι χριστιανοί έχουν τη συνήθεια να πηγαίνουν και να παίρνουν πολλά κεριά. Και δεν είναι οικονομικός ο λόγος, απλά τι συμβαίνει. Γεμίζει το μανουάλι, όσο μεγάλο και να είναι. Μάλιστα, ο γέροντας Δοσίθιος έλεγε και σαν την πλατεία Ομονίας να είναι, θα γεμίσει κάποια στιγμή. Και αναγκάζεται πλέον μετά ο νεοκόρος για να μπορέσουν να χωρέσουν τα άλλα, τα κεριά, να τα σβήνει. Και παρεξηγούνται οι χριστιανοί. Και δικαιολογημένα. Όταν ο καθένας ανάβει από 5 με 10 κεριά για τους ζωντανούς, για τους κεκοιμημένους, χωριστό κερί, στο τέλος καταλαβαίνετε, δεν επαρκούν τα μανουάλια και θα είναι φυσικό επόμενο κάποια στιγμή να σβηστούν και ίσως και άμεσα. Μάλιστα. Για να μπορέσει ο χώρος να επαρκέσει και για τους άλλους που περιμένουν να ανάψουν το κερί τους. Ένα κερί, όταν προσφέρεται με αγάπη και με προσευχή και για τους ζώντες και για τους κεκοιμημένους, έχει ακριβώς την ίδια ισχύ, το ίδιο νόημα με το να ανάψουμε 4 και 5 και 10 και 15 που δεν έχει τόσο αξία όσο η ψυχική διάθεση και το πώς προσφέρουμε και πώς προσευχόμεθα και πώς αισθανόμεθα όταν ανάβουμε το κερί μας. Αν δεν διακόπτω τον ηρμό της σκέψης σας, έφερα στο νου μου δύο χαριτωμένα στιγμιότυπα με κερί. Το πρώτο είναι ότι και κατά τα κάλαντα έβγαινε ο νοικοκύρης για να υποδειχθεί τους καλαντιστές, τα παιδάκια, με αναμένο κερί. Χαριτωμένη εικόνα. Πολύ πραγματικά χαριτωμένη εικόνα. Και το δεύτερο, αν και το παρατήρησα σε φωτογραφία νέου ζευγαριού μη Ορθοδόξου κάπου στην Αμερική, τη φωτογραφία είδα και ρώτησα περί τίνος πρόκειται και μου είπαν ότι έχουμε σαν αρχή, ήταν και ο νεαρός κύριος και πρόσφατα, ας πούμε, σύζυγός του ευλογηθήσα. Λοιπόν, ευλογηθέντας ο ζεύγος, τους κατευθύνει, λέει, ο ιερέας, δεν ρώτησε καν, ας πούμε, και το... ούτε μας απασχολεί αυτό. Εμείς, η θρησκεία μας, η ορθόδοξη πίστη μας είναι η πιο δημοκρατική και το ξέρουν όλοι και η πιο ευθεία και, πώς, ζώσα θρησκεία. Εν πάση περιπτώσει, ως αρχή, το θεώρησε πολύ χαριτωμένο, παρατηρώντας τη φωτογραφία. Τους φωτογράφησε ο φωτογράφος τη στιγμή που και οι δύο είχαν ένα κέρι στα χέρια τους και παίρνανε, όχι αναμένο, παίρνανε φωτιά, παίρνανε φως από το κερί που τους είχε τοποθετήσει ο ιερέας σε ένα συγκεκριμένο σημείο εκεί του σπιτιού και ταυτόχρονα παίρνανε και ήδη πλέον σαν να έδειχνε συμβολικά ότι από εδώ και πέρα μοιράζονται από το ίδιο φως, από την ίδια ευτυχία, από την ίδια ευλογία, από τα ίδια, τις ίδιες χαρές, τις ίδιες λύπες. Δεν έχω... Είναι πράγματι πολύ σημαντική η παρουσία αυτών των βαθύτερων νοημάτων στη ζωή του χριστιανού. Μάλιστα. Γιατί πολλές φορές μιλάμε, όπως είπαμε, για το Θεό, για τους ανθρώπους, για την αγάπη, πολλές άλλες τέτοιες πνευματικές καταστάσεις, αλλά ουδέποτε έχουμε μπει στο νόημα και στην ουσία όλων αυτών στα οποία αναφερόμεθα. Και γι' αυτό απέχουμε της πραγματικότητας και της αληθείας και ζούμε μια ψευδαίσθηση. Και αυτό είναι το χειρότερο, να ζούμε μια ψευδαίσθηση. Χωρίς να πολιτοποιούμε τους τύπους, μας βοηθούν οι τύποι να φτάσουμε στην ουσία. Αναγόμεθα μέσα από τους τύπους στην ουσία των πραγμάτων, των όντων. Εύκολα μας συμπαρασύρει και η καθημερινότητα. Πολύ, μα το είπα και στην αρχή, να ενθυμίσετε ότι σήμερα ο κόσμος είναι πλέον συγχυσμένος, βιώνει μια σύγχυση, τρέχει συνεχώς και δεν προλαβαίνει πολλές φορές να εντοπίσει κάποια πράγματα τα οποία περνούν επιφανειακά, επιδερμικά μέσα από το μυαλό του.
και έχει αυτήν δυστυχώς την άγνοια. Και αν έχει και λίγο ελεύθερο χρόνο, εδώ είναι το κακό της υπόθεσης. Δεν προσπαθεί να τον αξιοποιήσει πνευματικά. Νομίζει ότι με το να χαζέψει κάπου, αυτό θα τον ευχαριστήσει, θα τον ανανεώσει. Αυτό είναι το λάθος. Εγκλωβίζεται ακόμα χειρότερα σε αυτή την κατάσταση. Αντίθετα, ο πνευματικός λόγος, η μελέτη του Λόγου του Θεού, της Καινής Διαθήκης, που ο πατήρ Παΐσιος έλεγε οπωσδήποτε κάθε μέρα θα πρέπει να γίνεται αυτό, κάθε μέρα θα πρέπει να μελετάμε την Καινή Διαθήκη, το Λόγο του Θεού, κάθε μέρα θα πρέπει να μας μιλάει ο Θεός σε εμάς. Μελετώντας την ζωή των πατέρων και βλέποντας ότι και αυτοί είχαν δυσκολίες, είχαν προβλήματα, είχαν πειρασμούς, αλλά μέσα από τη μετάνοια, από την άσκηση, από τον αγώνα έφτασαν στη θέωση, στον αγιασμό. Θα πάρουν κουράγιο, θα ενδυναμωθούν. Μέσα τους η καρδιά θα κατανοηγεί, θα μαλακώσει, θα γίνει εύπλαστη να δεχτεί την σφραγίδα του Θεού, της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Και αυτή θα είναι η καλύτερη ξεκούραση από το να χαζέψει κανείς την κυριολεξία με κάθε τι το οποίο είναι τόσο ανόητο, ας μου επιτραπεί η λέξη, δηλαδή άμυαλο, χωρίς νόημα, χωρίς περιεχόμενο και που δεν τελικά προσφέρει τίποτα στον άνθρωπο. Μάλιστα. Δεν προσφέρει απολύτως τίποτα στον άνθρωπο. Μάλιστα. Μήπως εδώ προσφέρεται λίγο και ο χρόνος για ένα μικρό διάλειμμα να ακούσουμε και έναν ύμνο. Εσείς συντονίζετε την συζήτηση, εσείς έχετε και τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, γιατί όχι. Μας κάνει την τιμή να ψάλλει ο συνάδελφός μου, κύριος Γιώργος Κοτσόκολος. Ευχαριστούμε τότε. Λέγετος λόγων αγαθών, αλληλούια, εξηρεύξα τόη τα αρδία μου λόγων αγαθών. Χαίρε πάντα ανάσα πανύμνητε μήτυρ Χριστού του Θεού. Αλληλούια. Λέγομαι εγώ τα έργα μου το βασιλεί. Χαίρε βασίλισσα των αγγέλων, δέσποινα του κόσμου. Αλληλούια. Να συνεχίσουμε με κάποιο άλλο έτσι θεματάκι. Γιατί όχι. Φυσικά γνωρίζομαι τη μεγάλη εκείνη και φοβερή βυζαντινή περίοδο περί εικονομάχων και εικονολατρών. Ωστόσο η ουσία, η σοφή ουσία επικράτησε και θα ήθελα παρακαλώ να το θίξουμε και αυτό το θέμα περί του προσκυνήματος των εικόνων και των Αγίων Λειψάνων και κάποιων αντικειμένων που για κάποιους πάλι θεωρείται ειδωλολατρία να σέβεσαι κάποια αντικείμενα που ήταν είτε οικία κάποιων Αγίων μας είτε εμποτίστηκαν από το αίμα του μαρτυρίου τους. Ξέρετε, γι' αυτό το θέμα οι πατέρες έδωσαν πολύ μεγάλους αγώνες. Εάν κανείς διαβάσει την ζωή των ομολογητών εκείνης της περίοδου,
μέχρι πλέον να αποκατασταθεί η προσκύνηση των εικόνων, θα εντυπωσιαστεί από το εύρος και το πλάτος των μαρτυρίων που υπέμειναν. Πραγματικά έφτασαν σε ακρότητες αυτοί που ήθελαν να οδηγήσουν τους ομολογητές της πίστεως και της προσκυνήσεως των εικόνων στην έσχατη ταπείνωση και στον έσχατο εξευτελισμό. Εγώ ιδιαίτερο συγκινούμαι όταν διαβάζω και το λέγω ειλικρινά την ζωή αυτών των ομολογητών. Να βλέπει κανείς αρχιερείς, πατριάρχες, ιερείς, απλούς ανθρώπους, μοναχούς, να εμπέζονται με τον χείριστο τρόπο που θα μπορούσε να φανταστεί ο νους του ανθρώπου, να εγκλωβίζονται μέσα σε φυλακές, μέσα στις οποίες πέθαιναν οι διπλανοί τους και παρέμεναν εκεί μαζί με τους νεκρούς για μήνες, για χρόνια. Γιατί δίδεσκαν ακριβώς την αληθή προσκύνηση των εικόνων. Είναι αυτή η μεγάλη πραγματικά δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας, ότι προσκυνούμε τις Άγιες εικόνες, γιατί η τιμή της εικόνος μεταβαίνει, μεταφέρεται, διαβαίνει στο πρωτότυπο. Και όπως επίσης ότι αυτός που τιμά την εικόνα, τιμά την μορφή του εικονιζόμενου Αγίου ή προσώπου. Και γι' αυτό ακριβώς είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα να το δούμε, ότι η εικόνα είναι εκείνη η οποία παρουσιάζεται μέσα στην χριστιανική ιστορία με την ενανθρώπιση του ίδιου του Χριστού. Η πρώτη εικόνα του Χριστού ήταν όταν ενανθρώπισε, όταν πήρε την ανθρώπινη φύση. Και οι πατέρες της Εκκλησίας μας πολύ όμορφα λέγουν ότι η πρώτη αγιογράφος ήταν η Παναγία μας, γιατί από αυτήν ο απερίγραπτος περιγράφηκε, σαρκώθηκε, πήρε μέσα από το σώμα της την ανθρώπινη φύση και εκ Πνεύματος Αγίου και ήρθε στην οικία. Έτσι, η πρώτη που έδωσε, που προσέφερε μορφή στον Υιόν του Θεού ήταν η Παναγία Θεοτόκος. Και ταυτόχρονα, μέσα στην πορεία της Εκκλησίας μας, βλέπουμε ότι οι εικόνες καθιερώνονται όχι σαν μέσα λατρείας. Δεν λατρεύουμε ούτε τα ξύλα, ούτε τα χρώματα, ακόμα και αν είχαν φτάσει σε τέτοιες ακρότητες χριστιανοί. Γιατί είναι γεγονός ότι αυτές οι ακρότητες έκαναν εκείνους οι οποίοι είχαν οδηγηθεί στην άλλη άκρη να αρνηθούν όχι την πράξη των ανθρώπων, την υπερβολή του ξύλου και των χρωμάτων, αλλά έφτασαν στην άλλη άκρη να αρνηθούν την παρουσία των ίδιων των εικόνων. Αλλά και ο ίδιος ο Χριστός μας, άλλωστε ξέρουμε πολύ, θυμόμαστε και ξέρουμε πολύ καλά το περιστατικό με το μανδύλιον. Η πρώτη επίσης απεικόνηση στο προσώπο του Χριστού ήταν από τον ίδιο τον Χριστό, όταν έστειλε ο βασιλιάς Αύγαρος από την Έδεσα έναν δούλο του, έναν υπηρέτη του, έναν ζωγράφο για να του ζωγραφίσει το πρόσωπο του Χριστού. Δεν μπορούσε ο ζωγράφος αυτός να αποτυπώσει το πρόσωπο και τότε ο Χριστός του ζήτησε μια πετσέτα, ένα πανί, το έβαλε στο πρόσωπο και το έδωσε για να το πάει στον Αύγαρο, ο οποίος έπασχε από μια σοβαρή αρρώστια και πίστευε ότι βλέποντας και δεχόμενος τη μορφή αυτού του ανθρώπου που είχε ακούσει θα γινόταν καλό όπως και έγινε. Έτσι δηλαδή βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Χριστός προσφέρει την μορφή του στους ανθρώπους μέσα από την ίδια αυτή την πράξη, κάτι που το τιμάει η Εκκλησία. Και είναι απαραίτητο αυτό να το νιώσουμε και να το καταλάβουμε, ότι προσκυνώντας τις εικόνες η τιμή δεν μεταβαίνει ούτε στο ξύλο ούτε στα χρώματα. Πηγαίνει στο πρωτότυπο. Και αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε και με έναν πιο απλοϊκό τρόπο, αν θέλετε. Πολλές φορές έχουμε σε μια φωτογραφία το παιδί μας, τον πατέρα μας, τη μητέρα μας, ένα προσφυλές πρόσωπο. Πολλές φορές το παίρνουμε και προσκυνούμε το πρόσωπο, φυλάμε το πρόσωπό του. Εκείνη τη στιγμή ασφαλώς ούτε την κορνίζα λατρεύουμε, ούτε τα χρώματα λατρεύουμε, αλλά είναι ένα σεβασμός, μια τιμή που μεταβαίνει στο εικονιζόμενο πρόσωπο. Ούτε στα χρώματα, ούτε στα ξύλα, ούτε αν θέλετε στο τζάμι που μπορεί να υπάρχει σε αυτήν την προθήκη. Και γι' αυτό λοιπόν, όσον αφορά τις Άγιες εικόνες, είναι μια παρουσία μέσα στην Εκκλησία απαραίτητη,
Γιατί κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, οι εικόνες είναι και τα βιβλία των αγραμμάτων. Ξέρετε, είναι πολύ συγκινητικό όταν κανείς στέκεται στους παλαιούς αυτούς ναούς, τους μοναστηριακούς, και όχι μόνο, αλλά στους παλαιούς ναούς που είχαν τον Άρθικα και που ήταν γεμάτη η επιφάνεια του Άρθικα με τα μαρτύρια των Αγίων. Και έβλεπε ο χριστιανός επάνω το μαρτύριο του Αγίου Δημητρίου, του Αγίου Βλασίου, των Αγίων της Εκκλησίας μας. Έβλεπε τους πριονισμούς, τους αποκεφαλισμούς, τις σταυρώσεις και κατενήσε το. Και έλεγε μέσα του ο ίδιος, βλέποντας αυτά όλα, τα μαρτύρια, εγώ τι θα προσφέρω στην αγάπη του Θεού, σε αυτόν τον Θεό για τον οποίο αυτοί μαρτύρησαν και έδωσαν την δικιά τους μαρτυρική παρουσία ενώπιον του Θεού. Εγώ δεν πρέπει να δεχθώ το δικό μου καθημερινό πνευματικό μαρτύριο με υπομονή, ούτως ώστε να τελειώσω σωστά τον πνευματικό μου αγώνα και να βρεθώ ενώπιον του Θεού. Πόσο όμορφη η εικόνα, πόσο όμορφα διδάσκει, γιατί έχει και μια πνευματική οντότητα η βυζαντινή εικόνα. Δεν έχει αυτήν την εξωτερική ανθρώπινη διάσταση, αλλά έχει ακριβώς τη διάσταση στην οποία φθάνει ο άνθρωπος ο οποίος δέχεται την χάρη του Αγίου Πνεύματος και μεταμορφώνεται το είναι του. Τα μάτια του, το στόμα του, η μύτη του, τα αυτιά του, τα χέρια του, η όλη του μορφή που βρίσκεται πλέον σε μια άλλη διάσταση, στη διάσταση της αγιότητος και της θέωσης. Και είναι τόσο όμορφη και διδακτική η δικιά μας η βυζαντινή εικονογραφία, που ευτυχώς σήμερα αρχίζει να γίνεται αντιληπτή η σημασία της ακόμα και από τους αιρετικούς. Οι αιρετικοί πλέον εισάγουν τις βυζαντινές εικόνες, όχι γιατί δεν έχουν να προσφέρουν τις δικές τους ζωγραφιές, αλλά γιατί σίγουρα, γνωρίζοντας την θεολογία της εικόνος, συνειδητοποιούν το πόσο διδάσκει μια εικόνα τον κάθε χριστιανό. Το διδάσκει με το κλειστό το στόμα, που πρέπει να είναι έτσι το στόμα του χριστιανού, προς κάθε τι το εξωτερικό. Με τα μάτια τα ορθάνυχτα που κοιτούν τη δόξα του Θεού και είναι στραμμένα προς τον Θεό. Με τα αυτιά που είναι ανοιχτά για να ακούν έτσι τους ήχους του Παραδείσου και της Βασιλείας των Ουρανών. Με τη μύτη τη μακριά για να οσφραίνεται την ευωδία του Αγίου Πνεύματος. Με τα χέρια τα μακριά, με τα δάχτυλα που είναι προσφορά στην αγάπη του Θεού και των ανθρώπων. Μια μορφή, μια έχουμε άγνοια, έχουμε άγνοια από αυτά τα στοιχεία. Και είναι τόσο κατανυχτική, τόσο όμορφη, που πραγματικά βλέπουμε ακόμα και στην άκρα ταπείνωση την Ορθόδοξη, την διαφορά από την άκρα ταπείνωση των Λατίνων και των άλλων αιρετικών. Στην δικιά μας άκρα ταπείνωση ο Κύριος είναι όρθιος στον τάφο, που δείχνει την ηθελημένη πορεία μέσα στον τάφο. Τι ωραία. Και δεν είναι πλέον αφημένο στα χέρια των ανθρώπων. Ή στην Σταύρωση του Κυρίου μας, που βλέπουμε σε κάποιες ωραίες βυζαντινές εικόνες τον Κύριό μας να ανεβαίνει μόνος του τη σκάλα. Και όχι να οδηγείται στο Σταυρό από τους Ρωμαίους στρατιώτες, θέλοντας να δείξει ότι ο ίδιος θέλει και πάσχει, θέλει και ανεβαίνει πάνω στον Σταυρό. Είναι εκούσια η Σταύρωσή του. Πόσο όμορφη θεολογία των εικόνων, πόσο πραγματικά είναι για τον κάθε χριστιανό αφορμή σκέψης, αναζήτησης της ουσίας της πίστεώς μας. Είναι παρηγοριά ή τα Άγια Λείψανα. Είναι τα Άγια Λείψανα ακριβώς η μαρτυρία της παρουσίας του Θεού, της χάριτος του Θεού. Είναι ότι ωραιότερο μπορεί να προσφέρει η Εκκλησία στους ανθρώπους. Ότι δεν αγιάζεται μόνο η ψυχή, αλλά η χάρη του Θεού αγιάζει και αυτό το σώμα, το οποίο σώμα γίνεται ναός του Αγίου Πνεύματος και δεν είναι φυλακή της ψυχής όπως θεωρούσαν οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές. Και με αυτόν τον τρόπο η Εκκλησία δίνει τον σεβασμό και την εξίσου σημασία στο σώμα, το τόσο υποβαθμισμένο από τους αρχαίους Έλληνες και φιλοσόφους. Και πηγαίνουμε γιατί γνωρίζουμε ότι και αυτά τα Άγια Λείψανα έχουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ενική υπάρχει μέσα η παρουσία του ακτίστου, της ακτίστου δωρεάς του Κυρίου μας, του Θεού μας. Οπότε πηγαίνουμε και αγγίζουμε τα Άγια Λείψανα. Να μην φοβούμεθα να προσκυνούμε τα Λείψανα των Αγίων μας. Εάν πρέπει να
ωφεληθούμε, θα αγγίξουμε και να αισθανόμεθα την ανάγκη να ωφεληθούμε, πρέπει να αγγίξουμε αυτά τα Άγια Λείψανα, να κουμπίσουν τα χείλη μας τα Άγια Λείψανα. Γιατί δυστυχώς παρατηρείται το φαινόμενο να αποφεύγουν οι χριστιανοί είτε να προσκυνούν τις εικόνες, είτε να προσκυνούν τα Άγια Λείψανα. Και τις εικόνες, μάλιστα, αφού έχει προηγηθεί, ξέρω εγώ, και ένας αριθμός άλλων προσκυνητών και υπάρχει επιφύλαξη και ως προς το άγγιγμα των εκεχηλαίων και όλα αυτά τα πράγματα. Ξέρετε, παραβλέπουμε τελείως, είναι αλήθεια, την Θεία Πρόνοια, ακόμα και σε αυτό το σημείο. Αλλά δεν συζητάμε για τη Θεία Μετάληψη, που τα έχει όλα αυτά εκμηδενήσει, τα έχει όλα καταργήσει. Δυστυχώς, με πρώτο μάρτυρα τον κάθε λειτουργό, ο οποίος μεταλαμβάνει από πρώτος έως τελευταίος. Αλίμονα αν ο νους μας εγκλωβιστεί σε αυτήν την αντίληψη των πραγμάτων, τότε βρισκόμεθα ακόμα σε αυτή την γη και δεν θέλουμε να πορευτούμε στην αντίπερα όχθη που είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Αλίμονο εάν η χάρη του Θεού επηρεάζεται από τη δικιά μας ασθένεια και από τη δικιά μας αδυναμία. Αλίμονο, αλίμονο. Αντίθετα, θα πρέπει να προσκυνούμε τα Άγια Λείψανα, να κουμπάνε τα χείλη μας για να πάρουμε την χάρη που υπάρχει επάνω σε αυτά τα Άγια Λείψανα. Είναι σαν να έχουμε μια πηγή και να θέλουμε από απόσταση να πιούμε νερό. Δεν γίνεται. Μάλιστα. Θα πρέπει να κουμπίσουμε κάτω, να φτάσουμε στη γη για να πιούμε το νερό που βγαίνει μέσα από την γη. Έτσι και μέσα από τα Άγια Λείψανα βγαίνει η άκτιστη χάρη. Πράγμα. Που μεταμορφώνει και εμάς τους ίδιους, που αλλοιώνει και εμάς τους ίδιους. Και ίσα ίσα τα Άγια Λείψανα διδάσκουν ότι αν θέλουμε κι εμείς να γίνουμε μέτοχοι της χάρης του Θεού, πρέπει να φτάσουμε κι εμείς, όπως λέγει και ο Άγιος Ναυπάκτων, να γίνουμε λείψανα, για να έχουμε τελικά την δωρεάν που έχουν τα Άγια Λείψανα της Εκκλησίας μας, είτε της Αυθαρσίας, είτε της Μυροβλησίας, είτε όλων εκείνων των δωρεών που ο Θεός έχει δώσει στα Λείψανα των Αγίων της Εκκλησίας μας. Είναι εκεί ο ίδιος ο Θεός. Θα σκεφτώ οτιδήποτε άλλο, είναι ο ίδιος ο Θεός. Θα σκύψω με μεγάλη ευλάβεια και με μεγάλη ορμή να προσκυνήσω τα Άγια Λείψανα. Δεν θα σκεφτώ τίποτα απολύτως, αλίμονο. Αν δεν σας διακόπτω και πέφτουμε στην αντίπερα όχθη μέσα από αυτό τον ζήλο που έχουμε, η οποία δημιουργεί πρόβλημα, ειδικά κατά τα σπανηγύρις, όπου σωρία πιστών, ουρά ολόκληρη, περιμένουν να προσκυνήσουν την Άγια εικόνα του εορταζομένου και πανηγυρίζοντος Αγίου, που, ή αν θέλετε τα Άγια Λείψανα που εκείνη τη στιγμή έχουν τεθεί η σκηνή προσκύνηση, και έχουμε μπροστά μας τον αγαθό εκείνο χριστιανό πιστό, ο οποίος με τις ώρες γονατίζει, σταυροκοπιέται, μη συναισθανόμενος ότι περιμένουν και οι άλλοι πίσω να έρθει η σειρά τους για να προσκυνήσει. Είναι πρακτικά θέματα που δυστυχώς χρειάζεται να υπάρχει λεπτότητα και διάκριση. Είναι η μεγάλη αρετή της διάκρισης που λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Γενικά θα πρέπει να είμεθα σε αυτές τις περιπτώσεις τόσο συγκροτημένοι που να σκεφτόμαστε ότι και πίσω μας υπάρχουν κάποιοι άλλοι, και όχι μόνο στην προσκύνηση των Αγίων εικόνων ή των Αγίων Λειψάνων, αλλά και όταν συμμετέχουμε στη Θεία Ευχαριστία, στο ποτήριο της ζωής που πάμε να κοινωνήσουμε, ή όταν πάμε να πάρουμε αντίδωρο. Θα πρέπει γενικά να μας συνέχει ο σεβασμός, ο τρόπος με τον οποίο θα προσκυνήσουμε. Θα πάμε εκείνη τη στιγμή με την συνέστηση, μάλιστα όταν υπάρχει κόσμος, να έχουμε ταπεινό λογισμό. Μπορούμε πιο πριν, μέχρι να φτάσει η σειρά μας να προσκυνήσουμε, να έχουμε προετοιμαστεί, και πρέπει να έχουμε προετοιμαστεί πνευματικά, να έχουμε προσευχηθεί, αν ξέρουμε το τροπάριο της εορτής του Αγίου να το έχουμε πει, να έχουμε ζητήσει την πρεσβεία του Αγίου, της Παναγίας μας, και πηγαίνοντας να ανάψουμε ήδη το κερί μας με
συντομία, να προσκυνήσουμε επίσης με συντομία την εικόνα του Αγίου, της Παναγίας μας, ούτως ώστε, όπως είπατε, να μην γίνουμε πρόσκομα στους υπολείπους. Δεν είναι ανάγκη όταν πηγαίνουμε να προσκυνήσουμε, να σκεφτόμεθα οτιδήποτε άλλο μέχρι να φτάσει η σειρά μας. Όχι. Από τη στιγμή που πλησιάζουμε στον Ναό, θα πρέπει ήδη ο νους μας να έχει αρχίσει να οδηγείται στο τι πάει να κάνει, στο τι πάει να παρακολουθήσει, να συμμετάσχει ακόμα καλύτερα. Οπότε κερδίζει χρόνο, παίρνει το κερί του, μέχρι να έρθει η σειρά του έχει ήδη προετοιμαστεί. Το ίδιο επίσης και στη Θεία Ευχαριστία, στη Θεία Μετάληψη, που θα πρέπει ήδη να έχει γίνει η προετοιμασία από πριν και ο ένας να είναι πίσω από τον άλλον, κάτι που πρέπει επιτέλους να το καταλάβουμε και να κατανοήσουμε. Τι πάμε να πάρουμε? Δεν πάμε για το καλό. Πρέπει να βγει αυτό από το μυαλό των ανθρώπων. Δεν πάμε απλά γιατί πρέπει να πάμε, γιατί έτσι το επιτάσσουν οι ημέρες. Δεν είναι λόγος αυτός. Αντίθετα, αυτός ο λόγος, αντί να μας πάει πιο κοντά στο Θεό, μας απομακρύνει από την σωτηριώδη διάσταση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Γιατί ενώ είναι φως για τους αξίους, για τους αναξίους είναι φωτιά. Και θα πρέπει, όπως λέγει και το παράγγελμα του ιερέως ή του διακόνου, με τα φόβου Θεού, με σεβασμό, με τα πίστεως και με αγάπη να προσέλθουμε. Θα πρέπει δηλαδή να έχουμε όλη αυτήν την πνευματική μας κατάσταση οργανώσει και που θα είναι το αποκορύφωμα της όλης μας λειτουργικής προετοιμασίας στη Θεία Λειτουργία. Στη Θεία Λειτουργία συμμετέχουμε οι πιστοί, συμμετέχουμε στην παρουσία του ίδιου του Χριστού, που είναι ο προσφέρον τη λατρεία, αλλά και ο προσφερόμενος ως θυσία στη λατρεία, που είναι ο προσδεχόμενος στην λατρεία ενώπιον του θρόνου, του Τριαδικού, και που ταυτόχρονα την αντιπροσφέρει σε εμάς τους ανθρώπους. Και θα πρέπει να έχει ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει πού βρίσκεται, πού παρίσταται, πού συμμετέχει. Και με αυτόν τον σεβασμό να πηγαίνει, χωρίς να ομιλεί, χωρίς να σκέφτεται τίποτα άλλο παρά το άπειρο έλεος και την άπειρη αγάπη του Θεού, που ευδοκεί να εισέρχεται μέσα στα δικά μας αμαρτωλά σώματα για να μας αξιώσει να γίνουμε χριστοί κατά χάρη. Θίξατε το κορυφαίο σημείο, ας πούμε, έτσι, όπου η διάκριση θα πρέπει να και είναι κάτι ενδεταμένη. Και μάλιστα θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω κάτι που είναι πολύ σημαντικό και θέλω να το προσέξουν οι χριστιανοί μας. Όταν βρισκόμαστε ενώπιον του Αγίου Ποτηρίου, δεν κάνουμε σταυρό, γιατί μπορεί αυτός ο σταυρός να αποτελέσει αφορμή ζημιάς για τον ιερέα. Γιατί ο ιερέας για να μεταδώσει το Άγιο Σώμα και το Άγιο Αίμα πλησιάζει. Και όταν εμείς πάμε εκείνη τη στιγμή να σηκώσουμε το χέρι μας για να κάνουμε σταυρό, μπορεί χωρίς να το θέλουμε να προκαλέσουμε ζημιά. Ό,τι είναι και ψυχικά και εξωτερικά θα το έχουμε κάνει μέχρι να έρθει η σειρά μας. Άπαξ και ήλθε η σειρά μας, προσερχόμεθα με ακόμα μεγαλύτερη προσοχή για να βοηθήσουμε τον ιερέα στη μετάδοση του Αγίου Σώματος και του Αίματος του Χριστού μας. Ανοίγοντας καλά το στόμα μας, κάτι που δυστυχώς οι σημερινοί χριστιανοί δεν το κάνουν. Και κρατώντας πολύ καλά αυτό το μάχτρο, το κόκκινο πανί, κάτω από το πηγούνι και όχι μπροστά στο στόμα μας. Είναι πρακτικές ίσως αυτές οι αναφορές, αλλά πολύ σημαντικές. Πρέπει να βοηθούμε τον ιερέα εκείνη τη στιγμή και να μην σπροχνόμαστε, γιατί όταν θα υπάρχει ένας πρόξιμο, θα μετακινηθεί αυτός που κοινωνάει, θα μετακινήσει και τον ιερέα και θα γίνει πλέον η ζημιά. Και πραγματικά είναι ό,τι φοβερότερο μπορεί και ο ιερέας να δεχθεί και που είναι ταυτόχρονα και ευθύνη για τον ιερέα και ας μην σταεί αν θέλετε και για τον πιστό που προκάλεσε αυτήν την ζημιά. Και στο αντίδωρο, να πηγαίνουμε ένας πίσω από τον άλλο. Πολύ σωστά. Ξέρετε, ας μην αδικούμε την νοημοσύνη των συνανθρώπων μας. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ενώ εμείς οι Έλληνες στο εξωτερικό συνεργαζόμεθα και στις Ορθόδοξες Εκκλησίες στο εξωτερικό, στην Αμερική και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ο Έλληνας πηγαίνει ένας πίσω από τον άλλον και μόλις ερχόμαστε εδώ στον τόπο μας, εδώ πλέον βρισκόμεθα σε μια άλλη διάσταση, με μια τελείως αδιάφορη, αν θέλετε, διάθεση, η οποία δεν βοηθάει. Μας καταλαμβάνει μια δικαιολόγητη βιασύνη,
Και ξεχνάμε ενδεχομένως ότι και το να περιμένουμε λίγο είναι η ελάχιστη άσκηση που μπορούμε να κάνουμε και προς δικιά μας ωφέλεια. Όχι και για το αντίδωρο, όπως είπατε, αλλά και για το χαιρετισμό ενδεχομένως, να πάρουμε την ευχή από κάποιον σεβασμίο γέροντα, από τον επισκοπό μας και τα λοιπά. Σε διάφορες τέτοιες περιπτώσεις και σπέβδομαι από εδώ και λέτε και θα φύγει το τρένο. Και παρόλα αυτά ξεχνάμε ότι μέσα στον, ειδικά στον χώρο του Ιερού Ναού, όλα είναι περιορισμένα για να δείξουν αυτή την κατάληξη. Ουδέποτε φωνασκούμε. Και οι κινήσεις μας αυτές οφείλουν να, γενικότερα να βρίσκονται υπό έναν περιορισμό. Δεν έχουμε και δεν θα πρέπει να έχουμε μια άνεση προσωπική ούτως ώστε για μας να προσφέρεται όλος ο χώρος και οι υπόλοιποι μετά σε ακολουθήσουν. Πόσο όμορφη είναι η υμνολογία, το σιγησά, το πάσε, σάρξ, ρωτία και εστί το μεταφόβου και τρόμου. Σιγή, απόλυτη. Και να στεκόμεθα με συνέστηση ότι πλέον έρχεται ο ίδιος ο Χριστός για να σφαγιαστεί. Η ομιλία, το βλέμμα μας, όλα είναι ταπεινά. Όλα πλέον, έτσι ακριβώς. Και ξέρετε, εάν μπούμε με κατάνοιξη και με σειρά ο ένας πίσω από τον άλλον, θα τελειώσουμε πολύ πιο γρήγορα από τον συνωστισμό που δημιουργείται και προσπαθεί ο ιερέας και να φυλαχθεί, αλλά και να βάλει και μια σειρά για να μπορέσει έτσι μια ασφάλεια να μεταδώσει το Άγιο Σώμα και το Άγιο Αίμα του Κυρίου μας. Μάλιστα. Να προχωρήσουμε λίγο περισσότερο. Να αναφερθούμε και στην αξία του θυμιάματος που ανέκαθεν συμβολίζει και την τάση στη δεδομένη στιγμή παρομοιά και τη διάθεσή μας να ξεσηκωθεί και η ίδια μας η ψυχή προς τα πάνω σε συνάντηση με το Θείο και σε επικοινωνία με αυτό. Και αν θέλετε να κάνουμε και να υπενθυμίσουμε με συγχωρείτε και τη χρήση του θυμιατού εδώ και του γκατζίου όποτε υπάρχει ανάγκη να το χρησιμοποιούμε, Γέροντα. Ναι. Είπατε πολύ εύστοχα ότι το θυμίαμα υπενθυμίζει την διάθεση, έτσι, τη διάθεση της καρδιάς να ανέβει προς τον Θεό, να φτάσει στον Θεό. Είναι αυτό που λέγει και ο ιερέας, άνος χόμεν τας καρδίας. Έτσι πρέπει, όπως το λιβάνι, όταν φτάσει πάνω, ακουμπήσει πάνω στο κάρβουνο και καίγεται, αρχίζει πλέον και λιώνει και ανεβαίνει προς τον ουρανό, έτσι και η καρδιά, όταν ακουμπήσει πάνω στο έλεος του Θεού, πάνω στην χάρη την αγιαστική, πρέπει να ανεβαίνει προς τον Θεό σαν δοξολογία. Και αυτό υπενθυμίζει το λιβάνι. Επίσης, υπάρχουν όμως και κάποιες άλλες ερμηνείες που θέτουν κάποιοι πατέρες της Εκκλησίας μας και που λένε ότι το θυμιατήρι υποδεικνύει την ανθρωπότητα του Χριστού. Το κάρβουνο το αναμένω την θεότητα και ο λιβανωτός την ευωδία του Αγίου Πνεύματος που βγήκε μέσα από την θεανθρώπινη ύπαρξη το Άγιον Πνεύμα που προσεφέρθη στους ανθρώπους για να τους αγιάζει και να τους ανακαινίζει. Επίσης, κάποιοι άλλοι πατέρες πάλι δίνουν έναν άλλο συμβολισμό, μια άλλη ερμηνεία στο θυμιατήρι. Λέγουν πολύ όμορφα ότι το κάτω μέρος του θυμιατού είναι η γαστέρα της Παναγίας μας, που δέχθηκε μέσα της το πύρ της θεότητος των Ιησούν Χριστών, ο οποίος σαρκούμενος και ερχόμενος στον κόσμο έδωσε την ευωδία της καινής ζωής σε όλους τους ανθρώπους. Ασφαλώς βλέπουμε το πώς είναι το θυμιατό, τα κουδουνάκια είναι 12 για να μας υπενθυμίσουν ότι είναι οι 12 Απόστολοι. Και ταυτόχρονα οι αλυσίδες είναι 4, γιατί είναι οι 4 Ευαγγελιστές. Και όλο το θυμιατήρι, αν θέλετε, είναι η Εκκλησία που στηρίζεται στους 12 Αποστόλους και που διδάσκεται ο Λόγος του Θεού μέσα από τους 4 Ευαγγελιστές. Εξάλλου η κατασκευή του Ορθοδόξου θυμιατηρίου θυμίζει λίγο έτσι. Μα είναι ακριβώς. Τώρα, η διαφορά του καντζίου. Το θυμιατήρι είναι ένα σκεύος που το χρησιμοποιεί ο ιερέας και ο διάκονος. Ακόμα και σε κάποια μοναστήρια
Από στα μοναστήρια μας χρησιμοποιούμε εμείς και το παπαδικό θυμιατήρι, το οποίο γίνεται και προσφέρεται στις ακολουθίες του Εσπερινού που δεν έχουν είσοδο, στους βασιλικούς ψαλμούς. Ο ιερέας θα θυμιατήσει με το παπαδικό θυμιατήρι που δεν έχει το σκέπασμα. Έχει μόνο την κάτω υποδοχή για να μπει μέσα η κούπα με το κάρβουνο και το λιβάνι, αλλά δεν έχει σκέπασμα. Έχει όμως τρεις αλυσίδες, οι οποίες ενοποιούνται επάνω και θυμιάζει με αυτό η ιερέας ή ο διάκονος. Το κατζίον είναι μορφή θυμιατηρίου, αλλά χρησιμοποιείται από τους εκκλησιαστικούς στα μοναστήρια. Τόσο κατά την διάρκεια της εκλογής, όταν ψάλλεται η εκλογή στους Αγίους, ο πολυέλαιος στους Αγίους, ή όταν επίσης θυμιάζουμε στις ώρες, στις μεγάλες ώρες των Χριστουγέννων, των Θεοφανίων, ή στους βασιλικούς ψαλμούς που γίνεται στις ενορίες με το κατζί. Όμως δεν είναι σκεύος που το χρησιμοποιεί κανονικά ο ιερέας, αλλά ο εκκλησιαστικός, και τηρείται κυρίως στις μονές και είναι μοναχικό, θα λέγαμε, θυμιατήρι. Και είναι ιδανικό το εκκλησιαστικό εκείνο άκουσμα που προκύπτει όταν συμπέσει να συγχρονιστεί έτσι πρέπει. Τον κατζίο με το ψάλμα. Ναι. Και το θυμιατήρι κανονικά και το θυμιατήρι. Και ξέρετε, παλιότερα υπήρχε η τάξη στο εκκλησιαστικό ακόμα και μέσα στην εκκλησία, στον κόσμο. Δηλαδή ο εκκλησιαστικός είχε θέση μέσα στην λατρεία και υπήρχε και ειδική ανάγνωση για τον εκκλησιαστικό από τον Πατριάρχη, από τον Επίσκοπο, για τα τελούμενα κατά τη διάρκεια της Θείας Λατρείας. Ας μην θεωρήσουμε ότι ο εκκλησιαστικός είναι προνόμιο των μονών, αλλά είναι προνόμιο και των ενοριών, που δυστυχώς έχει εκλείψει αυτό. Μάλιστα. Λόγω της αχρηστίας κάποιων, θα λέγαμε, κατώτερων κληρικών. Μάλιστα. Μορφής κατώτερου κλήρου. Μάλιστα, μάλιστα. Ενδιαφέρον ίσως θα παρουσίαζε και το να θίξουμε και ένα άλλο επίσης γεγονός που συμβαίνει, παρατηρείται ειδικά στη μνημόνευση των ονομάτων, γέροντα. Αναφέρουμε στις περιπτώσεις όπου ενώ έχουμε ετοιμάσει στο δίπτυχό μας τα ονόματα και ακολουθεί το δίπτυχο την προσφορά μας, και όχι μόνο, και στις παρακλήσεις που έχουμε γράψει τα ονόματα για να μνημονεύσουμε των οικείων μας, εν τούτης υπάρχει μια νοοτροπία να ακούγονται εκφόνως τα ονόματα. Είναι απαραίτητο αυτό να γίνεται, και γιατί θα πρέπει να γίνεται έτσι? Δεν κουράζει ενδεχομένως? Πολύ περισσότερο αναφερόμενος στις παρακλήσεις του 15 Αυγούστου, όπου η ίδια η παράκληση έχει διάρκεια περίπου μισής ώρας, αν θέλετε. Ακολουθεί μετά ένας χρόνος αρκετά μεγάλος για να διαβαστούν εκφόνως τα ονόματα, επειδή ακριβώς ο ιερέας δεν θέλει να αισθανθεί το εκκλησίασμα ότι δεν τα εμνημόνευσε, αν είναι δυνατόν. Το δε, πολλοί δε εκ του εκκλησιάσματος απαραίτητος θέλουν και να το ακούσουν, να ακούσουν τα ονόματά τους, τα οποία εδώ που τα λέμε και πολλές φορές δεν είναι και γραμμένα όπως χρειάζεται να είναι γραμμένα, αλλά με το υποκοριστικό τους, για να μην αναφερθώ άλλη μια φορά, νομίζω το έχω κάνει και προ πολλού καιρού, και στην περίπτωση όπου ένα ζεύγος ηλικιωμένων είχαν βάλει να μνημονευθεί και το όνομα του σκυλιού τους μέσα, είναι Τζίνα συγκεκριμένα, το όνομα αυτής. Είναι γεγονός ότι στην τάξη την μοναστηριακή, αλλά και στις ενορίες ίσως παλιότερα, υπήρχε η αναφορά των ονομάτων στα υπερελαίους, ιδιαίτερα σε πρόσωπα που είχαν ανάγκη εντονότερης προσευχής. Οπότε λεγόντουσαν εκφόνως τα ονόματα αυτά, και ακόμα και τώρα εμείς και στο μοναστήρι μας, που υπάρχουν άνθρωποι ασθενείς, άνθρωποι που είναι εμπερίστατοι, προστρέχουν, ζητούν να μνημονευθούν τα ονόματά τους λόγω της σοβαρότητας των προβλημάτων τους, και τα μνημονεύουμε στα υπερελαίους. Μπορεί πράγματι να συγκεντρωθούν κάποια στιγμή
περισσότερα ονόματα, των 10, των 15, γιατί δυστυχώς σήμερα ο άνθρωπος πραγματικά βιώνει πολλά προβλήματα, και αρρώστιες, αλλά και γενικότερα προβλήματα. Είναι γεγονός ότι είναι μια κούραση, κόπωση για τους ανθρώπους που και για τον ακούνε. Και για τον ίδιο τον ιερέα. Ο ίδιος ιερέας πρέπει να είναι μια λαμπάδα αναμένη για τους ανθρώπους. Είναι που είναι, δεν πρέπει το να είναι δεν το και το λέγω αυτό. Αλλά ξέρετε, καλό είναι να μάθουμε, έστω και αν είναι κουραστικό, θα πρέπει εκείνη τη στιγμή, υποψάλλοντας οι ψάλτες μας, το κύριε Λέισον, και όχι τόσο για να τα ακούσουν οι άνθρωποι τα ονόματά τους και να σιγουρευθούν ότι τα διάβασε ο ιερέας, που είναι λάθος να περιμένουμε να ακούσουμε τα ονόματά μας και να πούμε «Α, δηλαδή, εντάξει, τα μνημόνευσε ο ιερέας, είμαστε εντάξει». Δεν όχι, ξέρω, όχι με αυτή την έννοια. Δεν ξέρω αν απέχω πολύ, με την αν έννοια, υπογραμμίσω και αυτό το σημείο, ότι υπάρχει μια έλλειψη εμπιστοσύνης, αν είναι δυνατόν. Όλα συμβαίνουν, ξέρεις, στις ψυχές μας και στο όνομα μας, κύριε Μπαρούτα. Όλα μπορούν να συμβαίνουν. Όμως είναι πολύ σημαντικό εκείνη τη στιγμή η Εκκλησία, οι συναθροισμένοι, στην παράκληση, σε οποιαδήποτε ακολουθία που μνημονεύονται ονόματα, να συμμετέχει ενεργά προσευχόμενη αυτή η συνάθρηση των χριστιανών για όλους αυτούς που μνημονεύονται. Είναι η αγάπη που πρέπει να προσφέρεται προς όλους τους ανθρώπους. Είναι κουραστική, επαναλαμβάνω, όχι όμως για να τα ακούσει ο άλλος ότι μνημονεύτηκαν. Αυτό είναι λάθος. Από το πρώτο όνομα θα πρέπει ο χριστιανός που παρίσταται να λέγει μέσα «Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον». Και ο ψάλτης που υποψάλλει ακριβώς ζητάει το έλεος του Θεού. Κάνουμε εντονότερη προσευχή για όλους αυτούς που μνημονεύονται. Και αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να νιώσουμε ότι η προσευχή δεν έχει μόνο αυτούς τους ανθρώπους. Η προσευχή πρέπει να έχει την αγκαλιά της ανοιχτή για όλους τους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να βάλουμε όρια στην αγάπη. Δεν μπορεί να κοιμόμεθα ήσυχοι με το ότι προσευχηθήκαμε για τους δικούς μας ανθρώπους. Δικός μας άνθρωπος είναι ο κάθε άνθρωπος που υπάρχει πάνω στην γη. Και η έννοια μας και η προσευχή μας θα πρέπει να είναι για τον κάθε άνθρωπο που υπάρχει πάνω στην γη. Είναι αυτό που έντονα το βλέπουμε στην ζωή του Γέροντος Παϊσίου, που προσευχόταν για όλους τους ανθρώπους. Ούτε πάλι το να προσευχόμεθα για τους δικούς μας και κοιμημένους, αυτό μας εφησυχάζει. Μα πώς μπορούμε να νιώθουμε ότι μόνο οι δικοί μας και κοιμημένοι έχουν την ανάγκη της προσευχής μας και όχι όλοι και κοιμημένοι ανά τους αιώνες? Πώς αυτή η αγάπη μπορεί να περιορίζεται στα δικά μας τα πρόσωπα? Είναι σωστή αγάπη? Ο Θεός προσέφερε την αγάπη για όλους τους ανθρώπους. Πώς εμείς προσπαθούμε τη δική μας αγάπη να την εγκλωβίσουμε μέσα στην αγάπη των προσφυλών μας, εντός εισαγωγικών ανθρώπων? Σίγουρα είναι. Προσφυλής είναι όλοι οι άνθρωποι. Ναι, είναι ένα και ερώτημα, γι' αυτό προσευχόμεθα υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Που θα απασχολεί κάθε ευσεβή και προσευχόμενο χριστιανό στην προσευχή του αυτό, ότι τι κάνω τώρα, μόνο για μένα, μόνο για τους δικούς μου? Ξέρετε, αυτό που ακούμε και μου δίνεται έτσι μια ωραία αφορμή να πω και να τονίσω, πολλές φορές ακούμε τους χριστιανούς να λένε «Θέλω να κάνω ιδιωτική λειτουργία». Μα δεν υπάρχει ιδιωτική λειτουργία. Αυτό το έκαναν οι Λατίνοι. Και μάλιστα ήταν μια αφορμή που ο Λούθυρος εξεμάνει εναντίον της Λατινικής Εκκλησίας, γιατί σου λέει είναι απαράδεκτο να θεωρούμε ότι η λατρεία μπορεί να γίνει ιδιωτική υπόθεση. Ποια ευχαριστία μπορεί να είναι ιδιωτική όταν σε μια θεία ευχαριστία παρίστανται και παρευρίσκονται όλος ο ορατός και ο αόρατος κόσμος? Πώς μπορεί ο ιερέας, καμνόντων, εχμαλώτων, υπέρ του σύμπαντος κόσμου, παρίστανται οι άγγελοι, οι άγιοι και κοιμημένοι? Και γι' αυτό ακριβώς βιώνουμε ακόμα περισσότερο την ανάγκη αυτής της παγκόσμιας προσευχής και στα ψυχοσάββατα που η Εκκλησία μας έχει και εντάσσει πλέον το γενικό σάλπισμα σε όλους τους χριστιανούς να προσευχηθούμε από την αρχή των αιώνων μέχρι το τέλος, που όσοι θα είναι εκείνη την περίοδο, στους τελευταίους αιώνες, στον τελευταίο καιρό, στην τελευταία στιγμή. Αυτή είναι η αγάπη που θα πρέπει κυρίως να μεταδοθεί και να μεταφερθεί στους ανθρώπους. Να ξεφύγουμε. Ναι, θα κάνουμε μια θεία λειτουργία, θα τελέσουμε, θα προσευχηθούμε για έναν ασθενή, θα πάει φυσικά ο ιερέας, θα τελέσει τη λατρεία, αλλά θα προσευχηθεί για όλο τον κόσμο και θα προσευχηθεί και για αυτόν που ιδιαιτέρως
η Εκκλησία που παρίσταται μέσα θα απευθυνθεί και θα παρακαλέσει τον Θεό για τη λύση του αιτήματος. Απλά εσφαλμένα αποκαλείται ιδιωτική. Ιδιωτική. Αυτό είναι λάθος. Δεν υπάρχει ιδιωτική. Μάλιστα. Δεν υπάρχει. Και αλλήμον αν κάποιος ιερέας τάζει κάτι τέτοιο. Δεν πρόκειται να το κάνει. Όχι, να θα προσευχηθούμε για όλους, αλλά και για αυτόν που θέλουμε να κάνουμε τη λειτουργία. Βεβαίως, αυτό υπάρχει, αλλά όχι ιδιωτική. Να κάνουμε μια λειτουργία για όλον τον κόσμο, άλλωστε είναι και λάθος να ακούμε παραγγέλματα υπέρ του σύμπαντος κόσμου, υπέρ πάσης πόλεως χώρας και των πιεστικούντων. Τότε θα σας δούμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Ναι, ένας δηλαδή που δίνει λίγο σημασία σε αυτά για τα οποία αναφέρονται μέσα στην Θεία Ευχαριστία θα νιώσει ότι κάτι δεν πάει καλά ιδιωτικά. Μάλιστα. Δεν υπάρχει ιδιωτικό. Εξάλλου, από την άλλη πλευρά, όταν προσεύχεσαι και για τον πλησίον σου, προσεύχεσαι και για τον εαυτό σου. Είναι και αυτό. Εννοείται, η αγάπη πρέπει να εκδηλώνεται προς πάσαν κατεύθυνση. Μια αγάπη που εγκλωβίζεται στο εγώ δεν είναι αγάπη. Είναι διαστροφή. Είναι δαιμονική κατάσταση. Η πορεία, η σωστή, την οποία ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο, ήταν μια αγάπη προς τον Θεό και προς τον συνάνθρωπο. Γι' αυτό και ο Αδάμ χωρίς την Εύα αισθανόταν μόνος, γιατί δεν μπορούσε να εκφράσει την αγάπη προς ένα άλλο πρόσωπο. Και αυτή η αγάπη ακριβώς προς το άλλο το πρόσωπο ολοκλήρωσε και την παρουσία του Αδάμ μέσα στον Παράδεισο και ένιωσε πλέον ότι είναι πλήρης πλέον. Αυτή η αγάπη λοιπόν προσφέρεται προς όλους τους ανθρώπους. Είναι πραγματικά κάτι το οποίο θα πρέπει να μας βοηθήσει να ξεφύγουμε από τα όρια, τα κλειστά, τα σχολαστικά. Είναι καιρός πλέον να νιώσουμε ότι η αγάπη μπορεί να ανοίξει τους ορίζοντες για την λύση όλων των προβλημάτων. Όλων των προβλημάτων. Και είναι αυτό που το βλέπουμε μέσα στη ζωή των Αγίων μας, ότι προσευχόντουσαν για όλους τους ανθρώπους. Δεν ξέρω πόσοι χριστιανοί μας έχουν διαβάσει μαρτύρια και βλέπουμε ότι πριν το τέλος, το μαρτυρικό τους τέλος, ζητούσαν από τους δημίους λίγο χρόνο να προσευχηθούν. Και η προσευχή τους δεν ήταν πλέον μόνο για αυτούς, ήταν προσευχή για όλο τον κόσμο. Όσοι τους επικαλούνται, εάν έχουν παρησία ενώπιον του Θεού, να λαμβάνουν την επέμβαση του Θεού στη ζωή τους. Όχι γιατί ένιωθαν πως ήταν κάτι, αλλά αντίθετα, εάν μπορούσαν και με το θάνατο να βοηθήσουν, να αποτελέσει αυτή τους η θυσία αφορμή βοήθειας για όλους τους ανθρώπους. Προσευχή ακόμα και για τους βασανιστές τους. Μα για αυτούς περισσότερο προσεύχονται. Και αυτό ήταν εκείνο το οποίο τους έκανε τους βασανιστές να ενοχλούνται εντός εισαγωγικών και να βλέπουν ότι δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Δεν είναι όπως περίμεναν, που σε μια τέτοια περίπτωση θα έπρεπε να τους αναθεματίζουν τους βασανιστές και να τους κατηγορούν και να τους βλασφημούν. Αλλά έβλεπαν, ενώ βασανιζόντουσαν οι μάρτυρες, να προσεύχονται για αυτούς. Και όχι μόνο τα μαρτύρια, αλλά και στη ζωή των Αγίων μας. Βλέπαμε και βλέπουμε τους Αγίους μας να υποφέρουν πάνδυνα από τους ανθρώπους, με τον οποιονδήποτε τρόπο, και όμως να είναι μια συνεχής δοξολογία αυτή η σχέση τους με τον Θεό και με τους βασανιστές. Και ακριβώς αυτό βοηθούσε τους ανθρώπους να καταλάβουν το λάθος τους, το σφάλμα τους, ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν πραγματικά τον Θεό μέσα τους και ότι δεν ήταν τα πράγματα όπως τα αντιμετώπιζαν. Ο Άγιος Σιμεών ο Ανυπόδητος και Μονοχήτων, ένας Άγιος του 15ου-16ου αιώνος, γεννήθηκε μετά από 33 χρόνια από την πτώση της βασιλεύουσας και έζησε εκεί στη Θεσσαλία και ίδρυσε μάλιστα και τη Μονή του Φλαμουρίου, έκανε θαύματα ακόμα και μέσα στους μουσουλμάνους. Ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής είναι ο κτήτορας της Μονής του Φλαμουρίου, γιατί βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη και όταν βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη και ήδη τον ανεγνώρισε κάποιος παλιότερος βασανιστής που είχε οδηγήσει τον Άγιο Σιμεών στη φωτιά, αλλά τελικά φανερώθηκε ποια ήταν η πραγματική κατάσταση στην οποία τον είχαν κατηγορήσει και τον τιμωρούσαν δια της φωτιάς τότε, και βρέθηκε αυτός ο βασανιστής του εκεί, τον ανεγνώρισε, τον πήρε, τον πήγε μέσα στον Σουλτάνο και προσευχήθηκε ο Άγιος Σιμεών ο Ανυπόδητος
προσευχήθηκε για την κόρη του Σουλτάνου του Σουλέιμαν, που ήταν έτοιμη να πεθάνει και έγινε καλά. Και αμέσως όλοι όσοι ήταν εκεί δόξασαν τον Θεό των Ορθοδόξων Χριστιανών και φίλησαν το χέρι αυτού του Άγιου ανθρώπου, γιατί έβλεπαν ότι είναι άνθρωπος του Θεού. Αυτή είναι η αγάπη που πραγματικά δεν έχει όρια. Μάλιστα. Είναι η αγάπη που είναι παγκόσμια. Χωρίς να μιλάμε για παγκοσμιοποίηση, είναι η αγάπη των Αγίων, γιατί δεν μπορεί να θέτει όρια και φραγμούς. Ο κάθε ένας που πονά είναι αφορμή για να προσευχηθούμε γι' αυτόν και να κλάψουμε γι' αυτόν. Και ούτω καθεξής. Ένα μικρό διάλειμμα για έναν ύμνο. Βεβαίως. Να ευλογημένο. Η γλώσσα μου καλάμος γραμματέως οξυγράφω κι αέρα των προφήτων το κήρυγμα Πατριαρχών η δόξα Αλληλούια. Ωραίος καλή παρά τους Υιούς των ανθρώπων χαίρε αγνή Παρθένε Θεόν ύμφε Δέσποινα Αλληλούια. Αξίων εστίν ως αλήθος μακαρίζειν σε την Θεοτόκο και να ήμαν παναμονητών και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμίον τέραν των χέρ τούβιν κι εν δόξον τέραν ασυγκρίτος των σεραφείν. Την αδίαν φόρος Θεόν λόγον τεκούσαν την όντως Θεόν όκον προχωρώντας, θα ήθελα να σας παρακαλέσω
Να αναφερθούμε και σε ένα-δύο ακόμα πρακτικά θέματα της καθημερινότητας, της λειτουργικής, της πνευματικής λειτουργικής πραγματικότητας των πιστών. Πέρα από αυτά, ίσως έχει σχέση και με το ανάλογο που αναφέραμε περί του ανάματος των κεριών και των καντηλιών. Η Παρασκευή του προσφόρου, της λειτουργιάς, όπου με τόση επιμέλεια η κάθε πιστή κυρία ετοιμάζεται, καθαρίζεται, προσεύχεται και κατασκευάζει το συγκεκριμένο άρτο για να τον προσφέρει στην ανέμακτη θυσία, στη Θεία Λειτουργία και κάτω από την σύγχρονη, αν θέλετε, αντίληψη και επειδή διαθέτουμε και κάποια σχετικά μέσα, δεν ξέρω κατά πόσο είναι δόκιμο η φύλαξη μιας ακόμα λειτουργίας, γιατί συνήθως δεν ψήνονται μία, ψήνονται δύο, τρεις λειτουργίες, είτε στην κατάψυξη, για να το έχουμε για την επόμενη Θεία Λειτουργία ή όποτε εμείς θα εκτιμήσουμε ότι πρέπει να προσφέρουμε το πρόσφορό μας στην Εκκλησία, αλλά φυσικά και η υπερβολική διάθεση, ο τόπος φυλάξεως και κατά το παρελθόν, να είναι ένας τόπος φυσικά καθαρός, αλλά και αρωματισμένος σε τέτοιο βαθμό που και η ίδια η γεύση πλέον, ας πούμε, το αντιδώρο, να θυμίζει το άρωμα κάποιας κολόνιας, αν θέλετε. Και μπορεί να φαίνεται πάλι απλό, αλλά νομίζω ότι μέσα σε αυτά που είπαμε, ας το θίξουμε. Ναι. Το πρόσφορο είναι πραγματικά το δώρο του ανθρώπου προς τον Θεό. Το παίρνει ο άνθρωπος και το προσφέρει. Και κυρίως η ευλαβής γυναίκα, η οποία αναλαμβάνει και αυτήν την θέση και σχέση με την λατρεία. Είναι μια πολύ σημαντική και θέση και σχέση με τη λατρεία. Η γυναίκα δεν είναι έξω από τη λατρεία. Χωρίς το πρόσφορο που θα προσφέρει η γυναίκα, που θα προετοιμάσει η γυναίκα, δεν μπορεί να γίνει Θεία Λειτουργία. Και βλέπουμε λοιπόν ότι η θέση της γυναίκας είναι ουσιαστική και σημαντική μέσα στη λατρεία. Το πρόσφορο ασφαλώς θα πρέπει, όπως είπατε, να γίνεται με πάρα πολύ προσοχή και προσευχή. Οι παλαιές γυναίκες, και αυτό το συνιστούμε πάντοτε εμείς οι πνευματικοί, είχαν και πρέπει να έχουν σκεύη ειδικά για το ζύμωμα των προσφορών. Ό,τι χρησιμοποιείτε πρέπει να είναι μόνο για το ζύμωμα των προσφορών. Από το σκαφίδι, μέχρι το σκεύος που βράζει το νερό, μέχρι η πετσέτα, μέχρι η ποδιά, μέχρι οτιδήποτε χρησιμοποιείτε θα πρέπει να είναι μόνο για τις προσφορές. Γιατί με αυτόν τον τρόπο δείχνεται και η ευλάβεια και συναισθάνεται και η ίδια η νοικοκυρά για πού ετοιμάζει και πού προσφέρει και πού πηγαίνει αυτό το δώρο που θα οδηγηθεί τελικά στον ιερέα και στην προσκομιδή και τέλος επάνω στην Αγία Τράπεζα για να γίνει σώμα και αίμα Χριστού. Έτσι λοιπόν η όλη προετοιμασία βοηθάει την γυναίκα για αυτό το γεγονός. Όπως επίσης το να είναι καθαρή, να έχει προετοιμαστεί, να έχει ανάψει το κερί, να ζει μέσα σε μια κατάσταση πνευματική, από το καντήλι, από το κερί, από τον ψαλμό που θα διαβάσει, από την συνεχή προσευχή που θα λέγει κατά τη διάρκεια του ζυγώματος, για να μπορέσουν έτσι με αυτόν τον τρόπο να πλάσουν όσο γίνεται πιο σωστά το πρόσφορο. Διάβαζα κάποτε και μου έκανε εντύπωση, γιατί δεν το είχα δει αυτό, δεν το είχα ακούσει αυτό, το διάβαζα σε ένα ωραίο βιβλίο που έχει γράψει ο οδηγός προσκυνητού, ο γέροντας της Μονής Τετάρνης, ο Πατήρδος Ήθιος, ότι οι γυναίκες όταν έπλαθαν το ζυμάρι είχαν μαζεμένα τα χέρια τους και δεν είχαν απλωμένη την παλάμη τους,
για να μην φαίνεται ότι με αυτόν τον τρόπο ασχημονούν προς την ζύμη, γιατί είναι το ζυμάρι που θα έπρεπε από αυτό να γίνει το πρόσφορο. Και βλέπει κανείς πόσο λεπτότητα είχαν αυτές οι γυναίκες, οι εντός εισαγωγικών αμόρφωτες, αλλά τελικά τόσο μορφωμένες εν Χριστώ που πρόσεχαν τα πάντα. Το πρόσφορο σίγουρα προσφέρεται στην Εκκλησία. Παλιότερα είναι γεγονός ότι οι γυναίκες που ζήμωναν, και αυτό το βλέπουμε και στην πρακτική, την καθημερινή των μονών, που τελούνται συνεχώς θείες λειτουργίες, ζήμωναν περισσότερα πρόσφορα για να μπορούν να έχουν και για την επόμενη μέρα και την μεθεπόμενη. Από τη στιγμή που μπήκε φυσικά μέσα η τεχνολογία, χρησιμοποιήθηκαν και οι καταψύκτες και οι καταψύξεις για τα πρόσφορα. Είμαστε πάλι δηλαδή στην περίπτωση της παραφήνης. Θα είμαστε πλέον της παραφήνης. Αλλά θα, όπως είπατε όμως, πολύ σημαντικό και ουσιαστικό. Εάν μπορούμε να έχουμε έναν χώρο που, εάν είναι δυνατόν, να μην μπαίνουν άλλα αντικείμενα παρά να τοποθετούνται μόνο οι προσφορές, έχει καλός. Έχει καλός. Γνωρίζουμε ότι δεν είναι πολλές φορές εύκολο και για τις γυναίκες να ζυμώνουν, κάθε να ευκαιρεί και να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να ζυμώσει το πρόσφορό της. Ωστόσο, δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά ίσως λάβετε το και αυτό παρακαλώ, επιπροσθέτως υπόψη, ότι υπησέρχεται κάποια στιγμή και ένα επιπλέον παράπονο όταν η ίδια η προσφέρουσα διαπιστώνει ότι δεν έτυχε του απολύτου προορισμού της η προσφορά να βρεθεί στην Θεία Προσκομιδή για κάποιους λόγους, τέλος πάντων, και ενδεχομένως εκεί να αισθάνεται ότι η όλη της, ας πούμε, προσφορά, η όλη της προσευχή, διότι όλα αυτά, αν μη τι άλλο, προσευχή είναι, θέλω να πιστεύω, με προσφορά, και αισθάνεται ότι απέτυχε ενδεχομένως του σκοπού της. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ασφαλώς και δεν είναι έτσι, γιατί όταν κανείς δίνει ένα δώρο, το δίνει και το προσφέρει χωρίς να περιμένει να δει την εξέλιξη αυτού του δώρου που το προσέφερε με αγάπη, με ευλάβεια και με όλες εκείνες τις πνευματικές προϋποθέσεις. Όμως, είναι και λογικό, από τα πρόσφορα που θα συγκεντρώσει ο ιερέας, θα πρέπει ένα από αυτά να είναι το πρόσφορο από το οποίο θα εξαχθεί ο αμνός και θα ευλογηθεί για να γίνει σώμα και αίμα σώμα Χριστού. Είναι λογικό, επομένως, ο ιερέας να διαλέξει από τις προσφορές που έχει μπροστά του την καλύτερα από όλες τις απόψεις, το ζήμωμα, την εμφάνιση. Αν γνωρίζει μάλιστα ότι αυτό συνδυάζεται και με μια γυναίκα που είναι προσευχής γυναίκα, που είναι διακεκριμένη για την καθαρότητα της ζωής της, ασφαλώς θα συντρέξει και αυτός ο λόγος για να διαλέξει ο ιερέας το πρόσφορο που θα βγει ο αμνός. Όμως μην ξεχνάμε ότι ο Κύριος βλέπει ακόμα και το δίλεπτον της χείρας. Δεν θα δει έτσι. Δεν θα δει την προσφορά. Φυσικά και την δέχεται ο Θεός. Εμείς την προσφέρουμε με τόσο αγάπη. Δεν νοιαζόμεθα για την τύχη της, γιατί η τύχη της δεν είναι το αν θα γίνει έτσι. Έτσι, αν θα γίνει τελικά εκείνο το πρόσφορο που θα εξαχθεί ο αμνός, αλλά ότι το προσφέραμε στον Θεό. Τι μεγαλύτερη ευλογία, τι ωραιότερη. Ο σκοπός επετέφθη. Τι ωραιότερο σκοπός από να το προσφέρουμε στον Θεό μας. Από εκεί και πέρα, πρακτικοί λόγοι θα είναι εκείνοι που θα οδηγήσουν τον ιερέα να πάρει, να διαλέξει ένα από τα πρόσφορα τα οποία έχει εμπρός του. Και είναι λογικό αυτό, είναι πολύ λογικό. Όμως ο Θεός έχει δεχθεί την προσφορά. Και από αυτά τα πρόσφορα θα κοπούν τα αντίδρα, αν και εδώ θα έπρεπε να πούμε, κύριε Μπαρούτα, προς γνώση των τηλεθεατών μας και των αδελφών μας, ότι κανονικά αντίδωρο πρέπει να δίδεται μόνο από το πρόσφορο από το οποίο υψώθηκε και βγήκε ο αμνός. Αλλά φυσικά τώρα που οι πόλεις είναι τεράστιες, φανταστείτε ένα πρόσφορο πόσο μικρό μπορεί να κοπεί για να πάρει από αυτό το υψωμένο πρόσφορο το οποίο εξήχθη ο αμνός, όλο το εκκλησίασμα. Πρακτικά είναι αδύνατο. Έτσι λοιπόν, παίρνουμε τις προσφορές, τις κόβουμε αντίδωρο και τις υψώνουμε πλέον στα καθαγιασμένα τίμια δώρα
για να πάρει ο κόσμος από τα αντίδωρα που υψώθησαν πάνω στο Άγιο Σώμα και Αίμα αυτήν την ευλογία και να δεχτεί την αγιαστική του χάρη και να φύγει πλέον έχοντας και το εφόδιο αυτό από την Εκκλησία, να φύγει από την Εκκλησία και να έχει το εφόδιο αυτό της πνευματικής του κατάρτισης και οικοδομίας. Και παρακαλώ διορθώστε με όταν θέσω αυτή τη σκέψη τόσον επί της Παρασκευής του προσφόρου, όσον ακόμα και επί της προετοιμασίας των κολλίων, των μνημοσύνων κτλ. Ότι ήδη η προσφορά επιτελείται αυτή στιγμή, αρχινάει η προετοιμασία για την διαδικασία αυτή. Εννοείται. Όπου ο ίδιος ο παρασκευαστής, η παρασκευάστρια για προκειμένου, έχει ήδη ετοιμαστεί, προσεύχεται εκείνη τη στιγμή, φέρνει στο νου της τα αγαπημένα της πρόσωπα τα οποία θέλει να μνημονεύσει και φυσικά κορυφούται η ευλογία διαχειρός του ιερέως που θα την παραλάβει, ενώ ήδη έχει γίνει αποδεκτή, θέλω να πιστεύω, από τον ίδιο τον Κύριο. Εννοείται, γιατί είπαμε και πριν ότι τα πάντα θα πρέπει να καθοδηγούνται από την αγάπη. Και η προσευχή μας έχει αγάπη. Και η προετοιμασία που γίνεται με αγάπη είναι αποδεκτή από τον Θεό. Ό,τι γίνεται με αγάπη, ό,τι γίνεται με προσευχή, ό,τι γίνεται με συντριβή καρδιάς, με αιτήματα προς τον Θεό, όλα αυτά είναι αποδεκτά. Είναι αποδεκτά. Γι' αυτό δεν είναι ένας μαγικός τρόπος που απλά ετοιμάσαμε το στάρι ή ζυμώσαμε το πρόσφορο ακούγοντας ράδιο, βλέποντας τηλεόραση και νομίζουμε ότι με αυτόν ή συνομιλώντας και νομίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο είμαι θα εντάξει, πήγαμε το πρόσφορο, πήγαμε τα κόλληβα. Είναι μια μαγική διάσταση αυτή της όλης χειρονομίας, της όλης πρακτικής. Και καθαρά τυπική. Και καθαρά τυπική και εξωτερική. Και αυτό δεν αναπαύει ούτε τους ανθρώπους, όσο μάλλον τον ίδιο τον Θεό. Μάλιστα. Και τους ανθρώπους, αν θα ξέρετε ότι κάποιος σας έκανε με σαν αγκαρία εντός εισαγωγικών, ας μην καταξηγούμε, για να μην πει ότι δεν το έκανε, αυτό δεν το θέλουμε ούτε εμείς οι άνθρωποι. Θέλουμε όταν οι άλλοι μας προσφέρουν κάτι, να μας το προσφέρουν με αγάπη. Και το νιώθουμε όταν είναι με αγάπη, όπως το νιώθουμε αν είναι από τυπικότητα. Μάλιστα. Και η αγάπη μας συγκινεί. Η τυπικότητα μας αφήνει, θα έλεγα, λίγο αδιάφορος. Ναι, μεν ευχαριστούμε, αλλά δεν μας αγγίζει εσωτερικά. Πόσο μάλλον τον Θεό όταν γίνεται τυπικά. Μάλιστα. Θα πρέπει να δούμε ότι τα πάντα κατευθύνονται από την σχέση μας με την αγάπη προς τον Θεό και προς τον συνάνθρωπο, προς τα παιδιά μας, προς τους αδελφούς μας όλους. Σας ευχαριστώ, Γιώργο μου, για όλα όσα μας είπατε. Φαντάζομαι ότι ήταν πολύ χρήσιμα όλα, αλλά θα ήθελα να κλείσουμε και με ένα ακόμα θέμα που πιστεύω ότι κατά καιρούς μας απασχολεί όλους. Και θέλω να αναφερθώ στον μεγάλο και στον μικρό αγιασμό που επί καιρός και στα Θεοφάνεια αγιαστήκαμε, αγιάσαμε και το σπίτι μας και τα υπάρχοντά μας αν θέλετε και τα ζωντανά μας όσοι έχουν και ούτω καθεξής. Τυχαίνει, εκτιμώ, παραξηγήσεως πολλές φορές η ισχύς, αν θέλετε, του αγιάσματος ανάμεσα στον μικρό αγιασμό και στον μεγάλο. Ξέρουμε ότι για να ξεκινήσει η σχολική χρονιά έρχεται ο ιερέας και κάνει στο σχολείο μικρό αγιασμό. Τέλει μικρό αγιασμό, αγιάζει όλα τα παιδάκια και διευχών της Εκκλησίας ξεκινάει και συν της άλλης των εκπαιδευτικών ξεκινάει η σχολική χρονιά. Αγιασμό έχουμε και, και στα Άγια Θεοφάνεια. Και μάλιστα για πολλούς λέγεται Μέγας, διότι είναι μεγαλύτερες και οι ευχές που διαβάζονται εκεί. Ωστόσο, έχει μια ξεχωριστή θέση ο μεγάλος αγιασμός από τον λεγόμενο μικρό, χωρίς να πέφτει βεβαίως στην κρίση και στο δικαίωμα να κρίνει ο αγιαζόμενος πόσο θα τον αγιάσει ο Κύριος του.
Αρκεί να τον αγιάσει. Αρκεί να τον αγιάσει. Αν θέλετε να το σπηριάσουμε. Ναι. Θα ήταν λίγο, θα έλεγα, σχολαστικό το να μπούμε στην διαδικασία του να πούμε ότι υπάρχει χάσμα σύγκριτο ανάμεσα στο μικρό και στο μεγάλο αγιασμό. Όμως, μια σχετική διαφορά υπάρχει. Η χάρις όμως του Θεού φυσικά και στις δύο περιπτώσεις μεταδίδεται στο υδάτινο στοιχείο, στο νερό. Όμως ο μεγάλος αγιασμός έχει σχέση με αυτήν ταύτην την βάπτιση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό. Είναι ανάμνηση σε αυτής της βαπτίσεως και δεχόμεθα την ευλογία του Ιορδάνου, την ευλογία της παρουσίας του Χριστού μέσα στα νερά του Ιορδάνη. Μάλιστα, κατά τον μεγάλο αγιασμό, στα αρχαία τα χρόνια, μιλάω τώρα πριν από τον 5ο αιώνα, στην εποχή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο μεγάλος αγιασμός ατελείτο στο τέλος του όρθρου, πριν τη λειτουργία των Θεοφανίων, με το τέλος της Πανηχίδος. Και αναφέρει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι ο ιερεύς διάβαζε την ευχή του αγιασμού στα ύδατα, έπαιρναν από αυτό οι χριστιανοί, πήγαιναν στο σπίτι τους και σε αυτό το νερό πλέον, που ήταν το Ιορδάνιο νερό, έμπαιναν οι υποψήφοι χριστιανοί, οι κατηχούμενοι για να βαπτιστούν. Και γι' αυτό παρέμεναν μετά και οι κατηχούμενοι και στην λειτουργία των Θεοφανίων, πλέον στην συνέχεια, αντί για τον Τρισάγιο ύμνο, ψαλόταν το «Όσεις Χριστόν ευαπτίστητε». Στην πορεία όμως, μετά από έναν αιώνα, περίπου το 565, ο Πέτρος ο Κναφεύς, πατριάρχης Αλεξανδρίας, είδε ότι αυτό το όλο γεγονός ήταν κουραστικό για τους χριστιανούς και θεώρησε ότι ίσως θα ήταν προτιμότερο να γίνεται ένας δεύτερος πάλι αγιασμός ή ανάμνηση του αγιασμού των υδάτων μετά το τέλος της λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου που γίνεται την παραμονή μαζί με τον Εσπερινό της Κυριονίμου ημέρας. Ήδη βρισκόμεθα στον λειτουργικό χρόνο των Θεοφανίων. Μάλιστα. Στην ουσία και οι δύο αγιασμοί τελούνται μέσα στο λειτουργικό χρόνο της ημέρας των Θεοφανίων. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, μετά το τέλος της λειτουργίας, έκανε ο Πέτρος ο Κναφεύς, εισήγαγε τον μεγάλο αγιασμό, έπαιρναν από αυτόν οι άνθρωποι και πήγαιναν στα σπίτια τους. Αυτό υιοθετήθηκε γρήγορα από την Εκκλησία για πρακτικούς λόγους. Και έτσι λοιπόν έχουμε και την παραμονή των Θεοφανίων και ανήμερα των Θεοφανίων να τελείται ο μεγάλος αγιασμός. Δεν είναι μικρός της παραμονής, όπως μερικοί μπορεί να λένε ότι είναι μικρός της παραμονής και μεγάλος της Κυριονίμου ημέρας. Όχι. Είμαστε στον λειτουργικό χρόνο της εορτής των Θεοφανίων. Με τον Εσπερινό εισαγόμεθα πλέον στην εορτή της επομένης ημέρας. Έτσι λοιπόν ο μεγάλος αγιασμός, όπως λένε και οι λειτουργιολόγοι και ο μακαριστός μεγάλος λειτουργιολόγος, ο αείμνηστος Φουτούλης, έλεγε ότι ο μεγάλος αγιασμός έχει κυρίως δεσποτικό υμνολογικό χαρακτήρα. Απευθύνεται περισσότερο στον Θεό, στον Τριαδικό Θεό, στην παρουσία του Ιησού Χριστού μέσα στον Ιορδάνη. Και από αυτόν τον μεγάλο αγιασμό, σαν παραφιάδα, βλάστησε, βγήκε ως δορυφόρος ο μικρός αγιασμός. Ο αγιασμός του κάθε μήνα ή ο αγιασμός σε διάφορες περιπτώσεις. Στην αρχή της σχολικής χρονιάς, όταν ανοίγει ένα μαγαζί, όταν καθιερώνεται κάποιο μνημείο και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν, παραφιάς του μεγάλου αγιασμού είναι ο μικρός αγιασμός. Ο μικρός αγιασμός, ο οποίος κατά τον Φουντούλη έχει περισσότερο θεομητορική προσευχητική αναφορά και θα έλεγε, όπως γράφει ο ίδιος μάλιστα, είναι περισσότερο σαν παράκληση προς την Παναγία και πραγματικά μνημονεύεται κατ' επανάληψη.
η παρουσία της Παναγίας μας και των πρεσβειών της. Όμως και στους δύο αγιασμούς φυσικά υπάρχει η προσευχή υπέρ της σωτηρίας των ψυχών και των σωμάτων που κυριαρχεί κυρίως στον μικρόν αγιασμό αλλά και στον μεγάλο αγιασμό. Μαζί με αυτήν την παράκληση και την προσευχή πάλι υπάρχει αναφορά προς πάσαν ωφέλιαν επιτίδιον, λέγει η ωραιότατη ευχή του μεγάλου αγιασμού. Μάλιστα ο Άγιος Σιμεών Θεσσαλονίκης γράφει ότι κανείς για να δει τη διαφορά στις ακολουθίες και στα τελούμενα θα πρέπει να μελετήσει τα ίδια τα τελούμενα, την ίδια την πρακτική, τις ίδιες τις ευχές, τις ίδιες τις αιτήσεις και από εκεί εξάγει την διαφορά. Ασφαλώς ο μεγάλος αγιασμός είναι κατά μίμηση της βαπτίσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και γι' αυτό ακριβώς και στο μεγάλο αγιασμό βαπτίζονταν οι κατηχούμενοι. Μάλιστα. Ενώ στο μικρό αγιασμό δεν μπορούν να βαπτιστούν οι κατηχούμενοι. Δεν εμπεριέχει την χάρη του Ιορδάνη για να μπορέσει έτσι ο κατηχούμενος να δεχθεί και την είσοδό του μέσα στην Εκκλησία και την κάθαρση από όλα τα αμαρτήματά του. Και γι' αυτό λοιπόν ο μεγάλος αγιασμός παρουσιάζεται ως αμέσως μετά την Θεία Κοινωνία. Δεν είναι υποκατάστατο, ούτε όμοιο με τη Θεία Κοινωνία, με τη Θεία Ευχαριστία, με το σώμα και το αίμα, αλλά διότι προτείνεται από δεν υπάρχει χωρίς την μετάλληψη του σώματος και του αίματος, που λένε, δεν υπάρχει μικρό, ζωή. Θα πάρεις μεγάλο αγιασμό αυτή τη φορά και θα έρθεις. Αυτό είναι για πνευματικές καθαρά προϋποθέσεις που θέλει έτσι ο εξομολόγος να βοηθήσει τον άνθρωπο εκείνον ο οποίος για κάποιον λόγο δεν μπορεί ακόμα να λάβει το σώμα και το αίμα του Χριστού, όμως του μεταδίδει την αγιαστική χάρη του μεγάλου αγιασμού. Και επειδή πολλές φορές μπορεί κάποιος να μας ρωτήσει, μπορούμε να φυλάμε τον μεγάλο αγιασμό στο σπίτι μας, θα πούμε ναι, αρκεί όμως να υπάρχει πολλή ευλάβεια, πολλή προσευχή και να είναι σπίτι εκκλησία, για να μην υπάρχει οποιαδήποτε μέσα κατάσταση η οποία θα μολύνει με τον λόγο, με την οποιαδήποτε πράξη αυτήν την αγιαστική παρουσία που υπάρχει στον μεγάλον αγιασμό. Επίσης να πω και κάτι άλλο, που και αυτό ίσως θα θέλετε να το ρωτήσατε. Ο μικρός αγιασμός που γίνεται κάθε μήνα τελείται μετά το διευχόν, όπως λέγει ο Μακαριστός Φουντούλης, και αφού έχουν πάρει οι πιστοί το αντίδωρο. Κανονικά είναι αμέσως μετά την λήξη της λειτουργίας, έχουν πάρει το αντίδωρο, τελείται ο αγιασμός ο μικρός και οι χριστιανοί παίρνουν μετά το αντίδωρο και πίνουν τον μικρό αγιασμό. Συνεπώς, σε ό,τι αφορά τον μικρό αγιασμό, προηγείται το αντίδωρο. Έτσι. Της καταλύσεως. Στο μεγάλο αγιασμό, εάν ενθυμίστε, τελέσαμε τον μεγάλο αγιασμό πριν την απόλυση. Σύμφωνα με κάποια τυπικά, είναι πριν ακόμα και από την Επιστάνβωνο, κάποια άλλα μέσα μετά την Επιστάνβωνο, τέλος πάντων πριν την απόλυση. Πράγμα που σημαίνει ότι πριν το αντίδωρο, αγιαστική πλέον σχέση και χάρη, έχει εντονότερη ο μέγας αγιασμός έναντι του αντιδώρου. Και γι' αυτό στον μεγάλον αγιασμό πρώτα θα καταλύουμε τον μεγάλο αγιασμό, θα πίνουμε μεγάλο αγιασμό και μετά θα τρώμε το αντίδωρο. Στις μονές μάλιστα του Αγίου Όρους, μέχρι την απόδοση των Θεοφανίων, από την κυριώνυμο ημέρα μέχρι την απόδοση, κάθε μέρα οι μοναχοί, που είναι στις 14 απόδοση, κάθε μέρα οι μοναχοί πίνουν πρώτα μεγάλο αγιασμό όλες αυτές τις ημέρες και μετά το αντίδωρο. Από τις 15 και μετά όμως επανέρχονται στην κανονική τάξη με τον μικρόν αγιασμό. Όμως και στις δύο περιπτώσεις η χάρη η αγιαστική είναι μία και η αυτή. Τον αγιαζόμενο. Γι' αυτό λέμε μην μπαίνουμε σε σχολαστική νοοτροπία. Τον αγιαζόμενο τον ενδιαφέρει να αγιαστεί. Έτσι. Και κάθε τι εξαγιάζει τον άνθρωπο. Και η προσκύνηση των Αγίων Λειψάνων και οι Άγιες εικόνες και το άνοιγμα του κεριού. Και από εκεί πέρα ξέρω ο κύριος πώς θα τον αγιαστεί. Έτσι ακριβώς. Τα πάντα είναι ως ενισχυτικά στην προσπάθεια του ανθρώπου, ως ενέσεις για να τονώσουν αυτήν του την πνευματική κατάσταση, να δεχθεί τη χάρη του Θεού και έτσι ενισχυμένος να πορεύεται μέσα στην καθημερινότητα, έχοντας περιφρουρήσει τον εαυτόν του
από όλα τα μικρόβια, τους πειρασμούς. Ξέρετε, όταν είναι περίοδος έτσι, γρυπών, συνιστάται να καταναλώνουν οι άνθρωποι περισσότερο βιταμίνη C. Έχετε απόλυτο δίκιο. Όταν υπάρχει πολλή αμαρτία, θα πρέπει να καταναλώνουμε περισσότερο αγιασμό. Τα αγιαστικά μέσα της Εκκλησίας μας για να μας περιφρουρούν, να μας ενισχύουν, να μας βοηθούν. Με κορονίδα πάντοτε το σώμα και το αίμα, γιατί αν δεν συμμετάσχουμε στο ευχαριστιακό δείπνο, δεν έχουμε σχέση με τον Χριστό. Μου θυμήσατε έναν μακαριστό λαϊκό και ευσεβέστατο ιεροκήρυκα, ο οποίος υπογραμμίζοντας την αξία του αγιασμού ως μέσου του νοτικού στον αγώνα που καταβάλει κάποιος προκειμένου να λαμάσει ένα πάθος του, είχε αναφερθεί ως εξής. Θέλεις να κόψεις το τσιγάρο? Πολύ καλά. Ξεκίνα την προσπάθεια αυτή. Μόλις δεις ότι θέλεις να καπνίσεις, αντί αυτού να κάνεις το σταυρό σου και να πας να πίνεις μια γουλιά αγιασμού. Είναι ακριβώς... Αυτό έχω συγκρατήσει από πολλών ετών για... Η αγιαστική χάρη του Θεού. Τη χρήση του αγιασμού κατά των παθών. Είναι η τονωτική ένεση και η τονωτική παρουσία στη ζωή μας που την έχουμε ανάγκη. Μάλιστα. Μεριμνούμε και τριβάζουμε περί πολλών και χάνουμε την ουσία των πραγμάτων που είναι η σχέση μας με το Θεό. Και όλα θα πρέπει να περιστρέφονται γύρω από τον Θεό. Είναι σαν τους κύκλους που έχει το κέντρο και αυτή να πλέον έχει τη μία της πλευρά στο κέντρο και γύρω-γύρω διαγράφει πλέον την περίμετρο του κύκλου. Μάλιστα, μάλιστα. Μας ενδιαφέρει το κέντρο του κύκλου. Ναι, είναι ο Θεός που εξαρτάται. Εάν μπει σαν κέντρο Θεός, τότε όλα θα κινούνται γύρω από τον Θεό. Αν μπει κάτι άλλο, όλα θα κινούνται γύρω από αυτό το άλλο που θα έχουμε θέσει στην ζωή μας. Και πρέπει λίγο να ανανύψουμε. Να μην την πάθουμε όπως οι μωρές παρθένες. Ξέρετε, βρισκόμαστε σε μια τέτοια φάση και περίοδο όλοι μας. Και οι 10 ήταν παρθένες. Αλλά οι 5 όμως είχαν εγρήγορση. Οι άλλες 5 είχαν παρασυρθεί από τις μέρημνες, από τις φροντίδες, από τον κόπο της ημέρας και τελικά έμειναν χωρίς να συναντηθούν με τον Χριστό. Δεν αξίζει να βρισκόμαστε μόνο στην Εκκλησία, αλλά το πόσοι είμαστε μέσα στην Εκκλησία, πόση εγρήγορση έχουμε μέσα στην Εκκλησία, πόσο αγωνιζόμεθα μέσα στην Εκκλησία. Μην επαναπαυόμεθα ότι πήγα την Κυριακή Εκκλησία ή στη χειρότερη των περιπτώσεων κάποιες φορές μέσα στον χρόνο στην Εκκλησία και αυτό με καθιστά χριστιανό. Αλίμονο, εάν αυτό το πράγμα θα μπορούσε κανείς να το θεωρήσει ότι είναι αρκετό για την σωτηρία της ψυχής του. Παρακαλούμε να εύχεστε. Το σίγουρο είναι ότι και με αυτά που είπαμε λύσαμε κάποιες απορίες των τηλεθεωτών και τους βοηθήσαμε να συνεχίζουν τον καλό αγώνα τους με περισσότερη συνέστηση ότι οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας διετάξαν το τα πάντα κατατάξιν και ευσχημόν. Μάλιστα. Κατατάξιν, μάλιστα, εγένοντα όλα. Και σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την ευκαιρία και παρακαλούμε για την επόμενη. Να είστε καλά. Απλά θα ήθελα να πω ότι όλα αυτά ήταν μια προσφορά των Πατέρων της Εκκλησίας στους τηλεθεατές μας και όχι προσωπική βίωση, απλά καταθέτω αυτά που μέσα από την πορεία μου όλων αυτών των χρόνων συγκέντρωσα, έζησα, χωρίς να σημαίνει ότι όλα αυτά και εγώ τα βιώνω στο βαθμό που πρέπει. Να εύχεστε λοιπόν ο Θεός να μας δίνει μετάνοια, πορεία ευσταθή, ούτως ώστε να έχουμε ενώπιον του Θεού κάποια στιγμή που θα μας καλέσει καλή απολογία. Γεροντά μου, ευχές έχουμε ανάγκη από εσάς εμείς. Καλόν αγώνα. Εύχεστε υπέρ αλλήλων. Καλόν αγώνα. Καλόν αγώνα. Την ευχή σας. Του Κυρίου. Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε.